Αποσpermeia λοιπόν για υπογονιμότητα σε αυτό το session. Μιλούμε για αζοσπερμία, μια ειδική, σημαντική μορφή υπογονιμότητας. Να ξεκινήσουμε από το φυσιολογικό. Σύμφωνα με την τελευταία 2010 από τον Κούπερ, που συνταξιοδοτηθεί μέσα αναφοράς για το σπερμοδιάγραμμα, αυτές είναι οι φυσιολογικές τιμές. Όλα έχουν σημασία. Η ρευστοποίηση, το σπέρμα ασφαλώς βγαίνει ρευστό αμέσως μετά... Και μετά ξαναρευστοποιείται, πρέπει αυτό να συμβεί σε κάτω από αυτόν τον χρόνο. Το σπέρμα είναι μη διαφανέ. Διαφανέ είναι το νερό. Έτσι. Άρα λοιπόν το μη διαφανέ συμβαίνει γιατί έχει μέσα κύτταρα. Δηλαδή σπέρματοζωάρια. Αν πάρετε λοιπόν λίγο σπέρμα, το βάλετε στο δοκιμαστικό σωλήνα όπω θα το κάνει ο, ο μικροβιολόγο σα και το σηκώσετε μπροστά στο παράθυρο, αν δεν το δείτε διαφανέ, είναι μια πρώτη καλή είδηση ότι αυτό μπορεί να περιέχει σπέρματοζωάρια. Αν μην κάνει πολλά νημάτια, αν πάρετε την πιπέτα εκεί και την ακουμπήσετε στην άκρη, άμα κάνει νημάτια των 5 εκατοστών ή των 6, γίνει σαν παγωτό καημάκι, κάτι δεν πάει καλά. Πιθανώ να υπάρχουν συγκολιτίνε. Άρα τα νημάτια είναι μικρά και το πεχά είναι αλκαλικό, αυτό που μα ενδιαφέρει. Θα γυρίσω στο πεχά σε λίγο. Τέσσερα νούμερα που πρέπει να θυμάμαι είναι αυτά τα τέσσερα νούμερα που αφορούν τον όγκο, τη συγκέντρωση την κινητικότητα και τη μορφολογία. Ξέρει κανείς πώς βγήκαν αυτά τα νούμερα, γιατί αυτά τα νούμερα και όχι οτιδήποτε άλλο. Τα αλλάζουμε και τελευταία, όχι 20, όχι 15, όχι, 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 όχι. Ξέρει κανείς το πώς βγήκαν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορεί να φανταστεί, μπορεί να μας πει. Πώς βγάζουμε τους φυσιολογικούς, τους μέσους όρους, το, το reference range. Είναι σα χλαμάρα να πω εγώ, 20 εκατομμύρια έτσι εκ Θεού. Και τι σημαίνει 20 εκατομμύρια ή 15 που, λέει εδώ ο Κούπερ. Δηλαδή όποιο έχει 16 κάνει όσα παιδιά θέλει και όσα έχει, όποιος έχει 14 δεν κάνει κανένα παιδί. Ε, δεν είναι έτσι. Στα πόσα χιλιόμετρα μας γράφει η τροχέα στην Εθνική Οδό, στα 130 λέω. Η μετάφραση αυτού του πράγματος δεν είναι στα 131 θα σκοτωθούμε όλοι και στα 129 δεν θα σκοτωθεί κανένας. Πάρα πολύ, λοιπόν απλά πήραν μια ομάδα πληθυσμού, μια ομάδα control. Και ποια θα ήταν η καλύτερη ομάδα control που μπορείτε να φανταστείτε εφόσον μιλούμε για υπογονιμότητα. Ματέρες. Ακούω. Γόνιμοι, υγιείς, νέοι. Έτσι. Ποια είναι η απόλυτη απόδειξη ότι εγώ είμαι γόνιμος. Έτσι. Το παιδί να είναι το παιδί δικό μου να μείνει του κουμπάρου. Έτσι. Άρα λοιπόν να έχω παιδί φρέσκο. Έτσι. Για να είμαι πάρα πολύ αυστηρό, θα ήθελα. Η, η, τα καλύτερα κοντρόλ που θα ήθελα για μια μελέτη είναι ε, άνδρε των οποίων οι γυναίκε βρίσκονται στο πρώτο τρίμηνο τη κοίηση. Δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Έχω μια βιολογική απόδειξη ότι όλα πάνε καλά. Άντε να το κάνουμε, ακούστε τον κύριο Χατζηχρήστου, και έτσι το έκαναν στου 12 μήνε. Πήραν λοιπόν άνδρες που οι γυναίκες τους γέννησαν μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, μέσα στον τελευταίο χρόνο. Και είδαν πολύ απλά τα reference rates. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα reference rates, ένα διάστημα αναφοράς, παίρνουμε 100 ας πούμε άτομα, αφαιρούμε το κατώτερο 2,5 και το ανώτερο 2,5, έχει να κάνει με την κανονική κατανομή, θυμάστε του Γκάους, και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 95% το λέμε φυσιολογικό εύρος. Εδώ πήγε όλο το 5%, 2,5% και 2,5% από κάτω. Γιατί δεν έχει νόημα ο μεγαλύτερο όγκο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση, η μεγαλύτερη κινητικότητα. Άρα λοιπόν αυτά τα νούμερα σημαίνει τι, αν έχω πάνω από αυτά. Ότι το 95% αυτών που έχουν παιδί έχουν νούμερα από εκεί και πάνω. Αυτό σημαίνει. Άρα με αυτήν την έννοια το ερμηνεύουμε και όχι εσύ θα κάνει παιδί ή δεν θα κάνει παιδί. Μπορεί όλε αυτέ οι τιμέ να είναι φυσιολογικέ και η γυναίκα μου να έχει κλειστέ άλπιγγε. Ε, πώ θα κάνω παιδί. Έτσι. Άρα άλλη μια φορά, πολύ σημαντικό, οι τιμές αυτές, θα τις δούμε σε ένα λεπτό, σημαίνουν ότι οι άνδρες που κάνουν παιδιά, έτσι, κατά 95% έχουν τιμές πάνω από αυτές. Άρα έχω και εγώ μια καλή πιθανότητα να κάνω το δικό μου παιδί. Έτσι έρμηνε. Πώς βγήκαν λοιπόν αυτά τα νούμερα με τη σειρά που πήραν. Όγκος από 1,5 κυβικό και πάνω, μου αρκεί. Συγκέντρωση πάνω από 15 εκατομμύρια ανά ml, κινητικότητα. Έχουμε τέσσερις κινητικότητες, όπως ξέρετε, A, B, C, D. Θα, θα τις θυμίσει κάποιος. Η A είναι ζωηρή γρήγορη. Ωραία. Ευθύγραμμη προωθητική γρήγορη. Να, να το ορίσουμε και πόσο γρήγορη είναι. Το σπραγματοζάριο έχει ένα μήκο. Αν στη μονάδα του χρόνου, στο δευτερόλεπτο, περνάει δύο φορές το μήκο του, τότε είναι α. Φεύγει μπροστά και γρήγορα. Δύο φορές το μήκο του δευτερόλεπτο. Αν είναι πιο κάτω από αυτό, κινείται προς μια μεριά αλλά είναι πιο κάτω, είναι τύπου Β. Το C είναι εκρεμοειδές. Κινείται, δεν είναι ακίνητο, αλλά είναι εκεί. Ή, ή πηγαίνει κυκλικά ή απλώς κάνει μια κίνηση εκρεμοειδή εκεί χωρίς να, να, να προωθείται, έτσι. Και το D είναι το ακίνητο, όπως είπαμε. Άρα, λοιπόν, εγώ θέλω, βγάζω τα κίνητα ABC να είναι πάνω από 40, έτσι μου αρκεί αυτό, και A και B πάνω από 32. Τα A και τα B είναι αυτά που θα γονιμοποιήσουν. Δεν θα γονιμοποιήσει ούτε το D το ακίνητο, ούτε το C το οποίο ε, δεν μπορεί να φύγει, να ξεφύγει από εκεί το κομμάτι. Άρα λοιπόν... Άρα ερώτηση, γιατί και τα δύο κριτήρια αυτά τα θέλουμε. Ε, κοιτάξτε, αυτό είναι που κύρια μετράει, αλλά κοιτά και τα περισσότερα άλλα να μην είναι ακίνητα, να είναι εδώ. Άλλοι προτείνουν αυτό, άλλοι είναι αυτό. Και τα δύο πληρούν αυτό το βασικό κριτήριο που σας είπα, το 95% των γονίμων. Ερώτηση Β. Ναι. Ένα ο οποίο έχει 16α, 16β και πιάνει το 32, και ένα που έχει 0 και 32, είναι ίδια γονιμότητα. Όχι. Όχι. Το α είναι σαφέστατα καλύτερο από το β. Το α είναι καλύτερο σαφέστατο από το β. Προσέξτε, αυτό που είπε και ο Σχαρτή Χρήστο, μην πηγαίνετε απόλυτα. Απόλυτο είναι η αζωοσπερμία. Έτσι. Απόλυτο είναι οι κλειστέ σάλπιγγε, απόλυτο είναι η γυναίκα που δεν βγάζει καθόλου άρια. Έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνει με μισό εκατομμύριο παιδί, αλλά όπω σα είπα, δεν σημαίνει ότι αν έχω 15,1 είμαι ο καλύτερο στον κόσμο. Δεν είναι καθόλου πιθανό από βιολογική πλευρά να είμαι 0 και 32. Κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Σαφέστατα αυτό το άτομο δεν είναι φυσιολογικό. Δεν πάει να, να έχει 0 ε, κινητικότητα τύπου Άρα λοιπόν, ABC. Και τέλο, η μορφολογία των σπερματοζωαρίων πάνω από 4. Μόλι πάνω από 4. Μα αρκεί το 4% των σπερματοζωαρίων να είναι φυσιολογικά για να πούμε ότι είναι φυσιολογικό. Και αυτό Με ποια ένα μέθοδο, πρόβλημα. συγγνώμη, γιατί τα 2-3 των εργαστηρίων μαζί είναι 80 και 90. Ε, δεν ε, το σιγουρικά. συζητάω. 500 500.000 σπέρμα όχι καλή ποιότητα, μορφολογία 50%. -100. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στη φύση. Δεν υπάρχει στη φύση αυτό το πράγμα έτσι. Κάποιος δεν ξέρει να βλέπει το σπέρμα όπω πρέπει. Βέβαια, αν η συγκέντρωση είναι λιγότερο υποκειμενική, την κινητικότητα μπορεί και αυτή να τη μετρήσει, αλλά θέλει εμπειρία. Καταλαβαίνετε πώς η υποκειμενικότητα πέφτει στη μορφολογία. Αυτό πια γίνεται beauty contest, διαγωνισμό ομορφιά. Δηλαδή, για να βρω εγώ τα 4% που είναι φυσιολογικά, καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Αλλά όταν δείτε. Κάτι σαν αυτό που ακούσατε από τον κύριο Χατζηχρήστου, πολύ χαμηλό αριθμό, πολύ χαμηλή κινητικότητα και μια μορφολογία 70, 80, 50, έτσι, ε, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή θεωρεί ε, μορφολογικά καλά τα σπερματοζωάρια τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι. Άλλη μία φορά, το λέω για τρίτη φορά, ε, αυτ, όλα αυτά τα νούμερα είναι σχετικά. Θυμηθείτε το 95%. Έτσι, και αυτό που σα είπα. Λέγε σε σημαδιαγράμματα μας έρχεται και η ζωτικότητα παίζει ρόλο. Ναι, παίζει και η ζωτικότητα ένα ρόλο. Δεν είναι στα, στα επίσημα κριτήρια, υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα, αν το πω έτσι, αλλά και η ζωτικότητα παίζει ένα ρόλο. Τα ζωντανά δηλαδή, έτσι. Και υπάρχουν και τεστ με τα οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι ζωντανά ή όχι από τα σπαματοζωάρια. Τα βασικά λοιπόν είναι αυτά. Άρα αυτό σαν μια πρώτη βασική προσέγγιση στο τι είναι το σπερμοδιάγραμμα. Σπερμοδιάγρα. Να πούμε και μερικά. Λέγε, ναι. Σαφώ. δεν έχουν σημασία. Έχουν και αυτά σημασία. Πε μου κάποια. Τα νόρμα σπερματικά κύτταρα. Πες μου ένα νόρμα σπερματικό κύτταρο. Στρογγυλές σπερματίδες. Στρογγυλές Που τις μπερδεύουμε με τα απειοσφαίρια, σφαίρια, χάρη. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τι μου λέει εμένα αυτό τα ανώριμα κύτταρα, τα ανώριμα κύτταρα της πραγματικής σειράς, σε αυτά αναφέρθηκες. Ναι, ναι. Τι πληροφορία μου δίνει εμένα, μια πρώτη πληροφορία που θα μου δώσει, αν δω και σπερματογόνια δεύτερης τάξης, να πω έτσι, να μην πω σε, σε ένα καλό σπερμοδιάγραμμα δεν μας δίνει κάτι υπεραιτέρω. Σε ένα οριακό σπερμοδιάγραμμα σε ή, σε ένα σπερ, ή σε έναν επανέλεγχο σπερμοδιάγραμματος μετά από αγωγή, ναι. δίνει ότι καλυτερέψαμε το μικροπεριβάλλον του όρχη, οπότε ο όρχης θα ανακάμψει. Θα θέλες ε, να... Είναι ένα, ένα σημείο πιστεύω. Θα θέλεις να είναι έτσι. Αλλά να κάνει ποσοτική. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσα είναι τα φυσιολογικά. Να μου κάνει ποσοτική εκτίμηση ότι αυξήθηκε η συχνότητα των, Μα... των σπερματογονίων. Δεν, θα... Όχι... δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο κυταρολόγο. Μισό λεπτό Δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο κυταρολόγο στην FNA ή στο ΤΕΖΕ. Να πει. Πόσο τη εκατό είναι τα σέρτολη, πόσο τη εκατό τα σπερματογόνια, πόσο τα σπερματοκύτταρα πρώτη δεν... δεύτερη τάξη. Δεν μιλάμε για σέρτολη στο σπέρμα, μιλάμε για Φυσικά. λευκά και μιλάμε για στρογγυλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σου λέει έχει ποιοσφαίρια. Ενώ δεν είναι ποιοσφαίρια, είναι στρογγυλά. Λοιπόν. Και ένα οριακό σπερμοδιάγραμμα. Ωραία. Το κάνω εγώ μια αγωγή και βλέπω μετά το πόσο ανταποκρίθηκε στην αγωγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα σε ένα borderline σπερμοδιάγραμμα. Πολύ ωραία. Και μετά υπάρχει και η χρώση. Μα το σλίνει η για να μπορούμε να τα διακρίνουμε. Δηλαδή μη μου τα μπερδεύει, να τα ξεμπερδέψουμε. Βλέπω στρογγυλά κύτταρα. Δεν ξέρω αν αυτά τα στρογγυλά κύτταρα είναι κύτταρα τη λευκή σειρά. Σωστά. Ένα λευκό αιμοσφαίριο. Ή αν είναι ένα κύτταρο άωρο τη σπερματική σειρά. Α πούμε, ένα σπερματογόνιο. Μπορώ να ξε... Είναι προφανώ διαφορετική η σημασία του. Άλλο να είναι ένα λευκό, άλλο να είναι ένα κύτταρο τη σπερματική σειρά. Μπορώ να τα ξεχωρίσω. Ποια εξέταση τα ξεχωρίσει. Ή. Ποια χρώση. Συνήθω. Όχι. Ε, αυ αυτοί έχουν τα κοινά εργαστήρια στην Όχι. Υπεροξιδάσει. Υπεροξιδάσει. Όχι εντάξει, υπεροξιδάσει. Υπεροξιδάση ξεχωρίζει αν είναι τα λεφτά. Λευκά, ποια λέξη μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Ποιο φέρει. Δηλαδή, ποια λέξη. Πάθηση. Φλεγμονή. Λίμοξη, φλεγμονή. Αν μπράβο. Αυτό μου λέει. Έχω λοιπόν πάνω από ένα εκατομμύριο λίμοξη. Αντίθετα, το να βρω κύτταρα ε, πρόημα ε, της, της σειρά, μου λέει ότι δεν έχω απόφραξη. Αυτό μου λέει. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και η αζωοσπερμία να είναι, αν δω μερικά τέτοια κύτταρα, μου λέει ότι δεν είναι απόφραξη, γιατί αν ήταν απόφραξη δεν θα έβγαιναν αυτά έξω. Έτσι. Άρα αμέσως, αμέσως, να στην αζωοσπερμία που μπορεί να μου πει κάτι ένα καλό σπερμοδιάγραμμα. Έχουμε πρόβλημα, πρέπει να το πω. Έχουμε πρόβλημα γιατί οι τιμές αλλάζουν, γιατί όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο το σπερμοδιάγραμμα δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας καλός τρόπος για να κρίνεις τη γονιμότητα του άνδρα. Θα μου πείτε τι άλλο έχουμε, αλλά μπορείτε να δείτε τεράστιες διαφορές σε όλες αυτές τις, τις παραμέτρους που αναφέρουμε και ο άνδρας να είναι ή να μην είναι γόνιμος. Και βέβαια δεν έχουμε αρκετά καλούς, αρκετά καλούς εξειδικευμένους, ό,τι θέλετε, πείτε τους να είναι βιοπαθολόγοι, να είναι βιολόγοι, αλλά άτομα που να ξέρουν να βλέπουν, σπέρμα έτσι όπω πρέπει ε, να το δούμε και να το κοιτάξουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. 15 εκατομμύρια. Ξέρει κανένα πώ μετρούμε τον αριθμό. Όχι, να κάνω εδώ λίγο μία σύσταση και νομίζω ότι συμφωνεί Δημήτρη. Ανεξάρτητα με ποιον μικροβιολόγο συνεργάζεστε, δεν σημαίνει τουλάχιστον το σπέρμα πρέπει να είναι μία εξαίρεση. Μην ξεχνάτε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, άμα σκεφτείτε ότι τα δύο τρίτα των μικροβιολόγων παίρνουν ειδικότητα από το Αχέπα και το παπα που δεν έχουν δει ποτέ του σπέρμα ανοίγουν ένα βιβλίο, διαβάζουν δύο σειρέ και σου δίνουν σπέρμα-διάγραμμα. Λοιπόν, ε, άρα ε, να βρείτε, να συνεργαστείτε με έναν βιολόγο, να παραγωγείς με έναν άνθρωπο που ξέρει σπέρμα, γιατί αλλιώ δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη σε αυτά τα περιστατικά. Απολύτω συμφωνώ. Στη Θεσσαλονίκη ξέρω τρει ή τέσσερι. Ε, Προφανώ δεν θα πω ονόματα. Τρει ή τέσσερι που όταν το, το βλέπω λέω. Εδώ θα δώσω σημασία. Προφανώ θα τα κοιτάξω όλα τα άλλα, αλλά όταν αρχίζω και βλέπω 500.080% μορφολογία, αρχίζει και κρυώνει. Έτσι και θέλει το κρύο. Να ρωτήσω. Σε περίπτωση που φέρει ένα σμονδιάγραμμα και είναι από ένα εργαστήριο το οποίο δεν θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο, εν πάση περιπτώσει, εισαγωγικά να το πω. Ναι. Ε, το ξαναβάζετε να ξανακάνει Αξιολογώ ναι. ότι μπορώ να αξιολογήσω. Ναι. Τίποτα δεν πετυχαίνεται στα σκουπίδια. Έτσι, είναι ένα συνάδελφο που τελείωσε η ιατρική. Θέλω ναι. να πω γιατί ορισμένε φορέ είναι κάποιοι ασθενεί οι οποίοι έχουν γνωστό κάποιο μικροβιολόγο που αν εσύ εκείνη την ώρα του πει ότι να πα κάπου αλλού μπαίνει μια αμφισβήτηση και αρχίζει μετά και υπάρχει και αυτό <σομίως> το θέμα. Ναι, ας ναι, ας ναι, ναι. Ναι. Αυτό είναι να κάνει ναι, ναι. ναι. Αυτό έχει, είναι πρόβλημα για την επαρχία. Ωραία, εγώ απαντώ. Απλώ λε ότι θα ήθελα να δω μερικά πιο πολλά πράγματα σε ένα πιο εξειδικευμένο εργαστήριο που υποστηρίζει όλη τη διαδικασία τη γονιμότητα και είναι εξειδικευμένο και κάνει μόνο αυτό. Και θέλω να σου δώσω να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα για να δω και κάτι παραπάνω από αυτά που κάνει. Υπάρχουν πάντα τρόποι να του το θέτει και παίρνει και άμα θέλει και είναι γνωστό και είσαι σε επαρχία το συνάδελφο και δεν συνάδελφε κάποια περιστατικά επειδή δυσκολεύομαι. Θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό που ξέρει ότι θα σου πει δεν μπορώ να τα κάνω και να το στείλω εκεί πέρα. Λοιπόν, και να ξέρει και του μιλά και τέλειωσε. Όλοι κατανοούν. Συμφωνώ. Θα το εκτιμήσουν αυτό νομίζω. Θα το εκτιμήσουν. Δηλαδή, στείλτε του αιματοκρίτε σα όπου θέλετε. Στο κούλτερ μπαίνουν, βγαίνουν. Στείλτε τι. Ο... Δεν μιλάω για τα βιοχημικά. Στείλτε τι ορμόνε σα όπου θέλετε. Έτσι. Ενδοκρινολόγο είμαι. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε σε πυρηνικό εργαστήριο. Να είναι και σε πυρηνικό. Θαυμάσια μπορεί να γίνει με Ελλάζα εκτό πυρηνικού εργαστήριου. Παρακαλώ το σπέρμα είναι κάτι ειδικό. Δεν μπαίνει σε κανένα μηχάνημα. Το βλέπει με τα ματάκια του. Έτσι. Ε, Ξέρει κανένα πώ μετρούμε τι συγκέντρου, 15 εκατομμύρια. Τι κάνουμε, κάθομαι και μετράω ένα-ένα. Έτσι είναι. Ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι να πω αζωοσπερμία. Ε, θυμάμαι στο νοσοκομείο με άτομα που συνεργαζόμαστε, Πώ που έχω δύο άτομα που μου φαίνεται από τα εργαστηριακά, μου λέει ο βιολόγο, ότι είναι αζωοσπερμία. Θα φάω όλο το πρωί. Γιατί θα φάσω όλο το πρωί στην αζωοσπερμία. Αζωοσπερμία δεν θα βρει κανένα. Για να πω κανένα, θα πρέπει να μετρήσω 200 παιδεία, 200 οπτικά παιδεία. Μίνιμουμ. Αυτό λένε τα μάνουα. Άρα όλο το πρωί εκεί επί ώρες, για να πω κανένα. Έχει μεγάλη σημασία η κουβέντα κανένα ζωοσπερμία, γιατί το ένα σημαίνει αμέσως αμέσως το δυνατότητα να παραγωγείς με δικό μου γενετικό υλικό. Έτσι. Άρα αν αυτός έχει 50 εκατομμύρια ή 40 ή 30, θα με, ας μην μετρήσω και 200 οπτικά πεδία, 200 πρέπει να μετρήσω για να βρω τους μέρους όρους, ας μετρήσω και 150. Έτσι. Εκεί είμαι, θα μετρήσω τα κουτάκια μου, θα κάνω τις αναγωγές μου, θα το βρω. Αλλά ζωσπερμία θέλει ψάξιμο. Εάν αυτό βαρεθεί να το κάνει, θα έχετε ό,τι αποτέλεσμα θέλετε. Θα σα πει αζωοσπερμία και θα πάτε σε άλλου δρόμου ενώ δεν είναι. Πολύ μεγάλη σημασία στο σπέρμα. Για τι παραμέτρου τη ρευστοποίηση και τη γλυότητα από μόνε του, δηλαδή με φυσιολογικέ άλλε παραμέτρου, ξέρουμε ε, για τη γονιμότητα τι γίνεται, Πώ επηρεάζουν οι. Γενικώ η αυξημένη ρευστοποίηση και η αυξημένη γλυότητα στο μυαλό μου έρχονται δύο λέξει. Τη μία την είπαμε προηγουμένω και είναι. Λίμοξη και, και μια δεύτερη που είναι αυτό που δεν κάνει ε, συγκολήσει, αλλά κάνει συσσωρεύσει. Αντισώματα. Έτσι, αυτά. αυτά τα δύο πράγματα έρχονται στο μυαλό μου. Πρώτον, ότι έχω πιθανώ μικρόβια που αυξάνουν τη ποιότητα, ή δεύτερον, έχω αντισώματα έτσι, έναντι των ε, αντιγόνων του σπερματοζωαρίου, αντιπατρικά. Μπορώ να τα βρω και στο αίμα και στο, και στο σπέρμα, τα οποία προκαλούν συγκολήσει, έτσι όχι συσσωρεύσει, συγκολήσει, δηλαδή με καθαρό υπόστρωμα στο, στο σπερμοδιάγραμμα. Ε, και οπότε θα ψάξω για αυτό το πράγμα. Αυτό μου λέει. Έτσι. Δεν τεκμηριώνει υπογονιμότητα όμω. Όχι, δεν βέβαια. Όχι. βέβαια. Ε, υπογονιμότητα τεκμηριώνει όπω το είπαμε πριν. Έτσι, αυτό. Να έχει να μην έχει γυναίκα μου παιδί. Mm. Α, το λέω για άλλη μια φορά. Φαίνεται παράδοξο, παιδιά. Έτσι. Ε, το σπέρμα δεν είναι καλό τρόπο εκτίμηση ανδρική υπογονιμότητα. Θα σας δείξω και παραδείγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο, δεν σημαίνει όμως ότι είναι το πάνω. Να συνεννοούμαστε. Αζοσπερμία. Δεν βρήκα κανένα σπερματοζωάριο. Δεν υπάρχει μερική, μη μερική. Αζοσπερμία σημαίνει μηδέν. Ούτε ένα σπερματοζωάριο. Εννοείται και μετά τη φυγοκέντριση. Φυγο, φυγο, το φυγοκέντρισα ώστε αν υπάρχουν κάποια να πάνε στο... Ένα άκρο, και να κοιτάξω αυτό το άκρο, είδα τα 200 μου παιδεία που λέει το μάνουαλ, δεν βρήκα ούτε ένα. Άρα δεν υπάρχει παροδική μόνιμη, ε, ε, δεν, υπάρχει παροδική, ε, δεν υπάρχει παροδική, συγγνώμη, δεν υπάρχει πλήρη ή μη πλήρης. Μία είναι η μη πληρη μια ειναι η εζοσπερμια δεν βρήκα ούτε ένα σπερματοζωάρι. Αντίθετα, υπάρχει παροδική και μόνιμη. Το γεγονός ότι σήμερα είμαι αζωοσπερμικό, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα είμαι και αύριο. Αυτό μπορεί. Ή ότι σήμερα έχω τα παιδιά μου ή ότι έκανα κάποτε τα παιδιά μου, δεν σημαίνει ότι πάντα θα μπορώ να κάνω τα παιδιά μου. Έτσι. Η κρυπτοζωοσπερμία σημαίνει όταν νομίζω ότι έχω αζωοσπερμία, αλλά όταν τα φυγοκεντρήσω με τον τρόπο που πρέπει, 500 τζι, 20 λεπτά λέμε, θα βρω κάποια σπερματοζωάρια. Άρα λοιπόν η κρυπτοζωοσπερμία δεν είναι αζωοσπερμία, είναι στην ουσία μια βαρύτατη, αν θέλετε, όλυγο άσθενο τέρατο σπερμία. Και αυτό μου αλλάζει πάρα πολύ το θεραπευτικό διατάφτα, γιατί υπάρχει αυτό που λέγεται ίξη. Αντίθετα, ασπερμία σημαίνει μηδενική ποσότητα σπέρματος. Δεν βγάζω, δεν έχω εξπερμάτισμα. Έτσι, μηδενική ποσότητα σπέρματος. Πείτε μου μερικέ τέτοιε περιπτώσει. Γιατί. Να, παλίνδρομη εξπερμάτιση. έτσι οποίο είναι Έτια εξπερμάτιση θα τα πείτε. Νομίζω και την τρίτη μέρα. Η... Πρόορια έχετε αυτή τη φορά. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πάρα πολλέ φορέ άλλο ένα αυτό να κρίνω τον μικροβιολόγο μου είναι θέμα εμπειρία. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο, καθηγητής. καθηγητή. Δηλαδή, αν το νοσοκομείο μου δεν έχει κανένα τέτοιο περιστατικό, εγώ και που βγήκα μικροβιολόγο, πώ θα ξέρω σπέρμα, ρε παιδί. Να, μία ερώτηση. Έχει νόημα η δεύτερη εξπερμάτιση σε ένα αζωοσπερμικό. Άμεση. Άμε, ναι. Εδώ δεν έχει νόημα σε φυσιολογικό. Έτσι, η πιθανότητα να γονιμοποιεί, να κάνει, να κάνει, το βλέπουμε σε ζευγάρια υπογόνιμα. Ξέρετε, γιατρέ, σήμερα είναι η, η μέρα τη ορυξία, μου λέει η γυναίκα. Το καταλαβαίνω. Έχω σταθερό κύκλο, έχω και λίγα υγρά, πονάω λίγο. Τον έβαλα από κάτω μία φορά, δύο φορέ, τρει φορέ η πιθανότητα η δεύτερη εξπερμάτιση να δώσει γονιμότητα, η πρώτη είναι τελείω φυσιολογική. Έχει μια δεύτερη εξπερμάτιση σε μισή ώρα, είναι εξαιρετικά μικρή. Όχι. Ε, στο εργαστήριο, μήπω τυχόν η δεύτερη βρεθεί κάποιο σπρεματοζωάριο, τίποτα όχι. Παρακαλώ, κάντε το σε, στο διάστημα. Τη αποχή που θέλουμε να έχει ένα σπερμοδιάγραμμα. Δηλαδή, πόσο περίπου, πόσε μέρε, τρει, τέσσερι, πέντε μέρε. Αν κάποιο είναι καλόγερο στο Άγιο Όρος και κάνει 145 μέρε, δεν παίρνει καλύτερο σπέρμα. Αρχίζει φαγοκιτάρωση εκεί και η εικόνα μάλλον χειροτερεύει. Όχι δραματικά, αλλά χειροτερεύει. Άρα λοιπόν, τι να πω εγώ για τον μικροβιολόγο μου που μου λέει, α πούμε, ε, ξέρω εγώ ε, αυτό, ε, ε, ασπερμία με τόσα σπερματοζωάρια ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ σημαίνει μηδέν σπερματοζωάρια, με ένα συγκεκριμένο όμω όγκο. Εδώ σημαίνει μηδέν όγκο. Πολύ απλό πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιο συχνό από αυτό. Έτσι. Ωραία. Αυτό είναι το λάθο. Διαγνωστική προσέγγιση τη ανδρικής υπογονιμότητα, άνδρα ίσον σπέρμα. Εύκολα θα δεχθώ ότι ένα άνδρας έχει ένα τελικό προϊόν πολύ περισσότερο από τη γυναίκα που λέγεται σπέρμα. Το αντίστοιχο τη γυναίκα είναι το άριο, αλλά στη γυναίκα εμπλέκεται και ο κόλπος και ο τράχυλο και το ενδομήτριο και οι σάλπικε και ό,τι άλλο θέλετε. Ο άνδρα έχει πολύ παραπάνω ένα τελικό προϊόν, και για να βγάζω εγώ καλή ποιότητα σπέρμα, πρέπει να έχω και τι γοναδοτροπίνε μου. Πώ αλλιώ, πρέπει να βγάζω και την τεστοστερόνη μου, πρέπει να είναι βατέ και οι εκφορητικοί οδοί. Αλλά ωστόσο, σε καμία περίπτωση το σπέρμα δεν είναι ο μοναδικό τρόπο για να προσεγγίσω την ανδρική υπογονιμότητα και να πω η διάγνωσή σου είναι η σπερματολογική, δηλαδή η διάγνωσή σου είναι αζωοσπερμία. Αζωοσπερμία είναι μια εργαστηριακή κατάσταση. Έτσι, και από εκεί και πέρα θα βάλω τη θεραπεία σου το σωστό είναι αυτό. Όπω κάνουμε πάντα στην ιατρική. Κλινικό έλεγχο, δεν τον ξεχνάω ποτέ. Ορμονικό, το σπέρμα ασφαλώ. Μία, δύο, τρει φορέ. Απεικόνηση, όπου και όποτε χρειάζεται. Ιστολογικό έλεγχο, όπου και όποτε χρειάζεται. Γενετικό. Προσπαθώ όσο γίνεται να βάλω μια αιτιολογική κατάταξη, να πω την αιτία εκεί που μπορώ. Δεν μπορώ στο 1 τρίτο των περιπτώσεων, ιδιοπαθής ανδρική υπογονιμότητα, αλλά μπορώ στα δύο τρίτα των περιπτώσεων, γιατί να τα πετάξω αυτά και από εκεί και πέρα μπορώ να πάω και στη θεραπεία. Περίπου εδώ βλέπετε μία κατάταξη τη ε, της ανδρικής υπογονιμότητας, την οποία την πήρα από το Χέρμαν Μπέρε ένα άτομο το οποίο νομίζω είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη, ο οποίος είναι ουρολόγος, γυναικολόγος και ενδοκρονολόγος. Έχει τι τις τρεις ειδικότητες. Άρα βλέπετε τα πάντα. Αλλιώ, η κατάταξη της ανδρικής υπογονιμότητας θα είναι ανάλογα με τον γιατρό στο Παπαγεωργείο, περιστατικά ανδρικής υπογονιμότητας, Βλέπει ο κύριο Χατζηχρήστου, βλέπει ο κύριο Ταρλατζή, βλέπει η αφεντιά μου. Ο κύριο Χατζηχρίστου πολύ πιθανό να έχει ε, σεξουαλικέ διαταραχέ 80%. Γιατί τον ξέρουν και γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτόν. Εγώ να βλέπω ε, ενδοκρινικά, ενδοκρινικά πράγματα ή συστηματικέ. Πού είναι τα ενδοκρινικά. Ενδοκρινολογικά τα έβαλα εδώ που σιγά να μην είναι και 9% ας πούμε, είναι 5% αλλά εγώ να βλέπω 90% γιατί με ξέρουν και για μένα έρχονται αυτό και ο κύριος Ταλαντζής να έχει ιδιοπαθή ας πούμε 90, γιατί έρχονται σε αυτόν όταν αποτύχουν όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν είναι μία από τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις στην ιατρική που μία πάθηση τη βλέπουν πολύ διαφορετική το λύκο το βλέπουν όλοι οι ρευματολόγοι. Άρα λοιπόν ξέρουμε περίπου τι επιπτώσει. Εδώ μπορεί να είναι πάρα πολύ διαφορετικά αυτά τα αίτια ανάλογα με το κέντρο που πήγατε. Πολύ αδρά όμω η ιδιοπαθή υπογονιμότητα περίπου το 1 τρίτο, μακάρι σε λίγα χρόνια στο 14ο σχολείο αυτό το 32 να είναι 15. Έτσι. Η κυρσοκύλη είναι εδώ, αλλά πέφτει. Τα ενδοκρινικά αίτια είναι α πούμε εκεί. Οι λοιμώξει είναι εκεί, αλλά πέφτουν. Όχι γιατί ε, σταμάτησα να υπάρχουν άνδρες με κυρσοκύλια αλλά αλλά γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μόνιμο αίτιο τη υπογονιμότητα που επειδή ένα άνδρα έχει προστατήτητα, αυτό είναι το αίτιο που δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί έξι χρόνια. Να το πω έτσι. Ε, Συστηματικέ, αντισπερμικά, περίπου όλα τα άλλα που βλέπετε. Πολύ αδρά. Τα αίτια μπορεί να είναι είτε από επάνω, υποθάλαμος και υπόφυση, συζητήσαμε λίγο το πρωί. Μπορεί να είναι είτε από τον όρχη που είναι σαφώς το πολύ συνηθισμένο και βλέπετε μια πολύ μεγάλη ε, κατηγορία πραγμάτων που μπορεί, από συγγενείς ανομαλίες μέχρι χρωμοσωμικές, μέχρι ό,τι άλλο θέλετε που μπορεί να κάνει τέτοιες διαταρχές ή να είναι τη εκφορητική οδού λιγότερα, αλλά βέβαια και αυτά υπάρχουν, θα συζητήσουμε μερικά τέτοια πράγματα. Αν περίπου ήθελα να τα βάλω σε μια σειρά, δυστυχώς για την ενδοκρονολογία τα προορχικά αίτια, υποθάλαμος, υπόφυση, είναι... Πριν εννέα μα είπε ο Μπέρε, ο Νίσλαγκ εδώ σε παλιότερη σειρά πάλι με τον Μπέρε μα λένε ένα-δύο, κάπου εκεί στο 3-4 θα το έβαζα. Να είναι δηλαδή τα αίτια τη άζωο περμία να είναι από πάνω. Έτσι είναι, είναι καλό να το θυμάται κανεί, μην νομίζει ότι όλα είναι ίδια. Άρα λοιπόν η πιθανότητα να είναι κάλμα, να το πω έτσι με μία λέξη, είναι 3-4%. Σημαντικό. Ορχικά αίτια πολύ σημαντικό κομμάτι και στα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με του ορολόγου. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η βιοπαθή, τα αίτια, δεν τα ξέρουμε τουλάχιστον σήμερα, και εδώ είναι τα μεταορχικά. Εδώ σας δείχνω, πριν το προηγούμενο αφορούσε αίτια ανδρικής υπογονιμότητος. Εδώ είμαι, γίνομαι πιο ειδικό, σας λέω αίτια αζωοσπερμίας. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Κάπως έτσι να το έχω στο μυαλό μου όταν ξεκινάω την προσέγγιση ενός ζευγαριού. Και εδώ βλέπετε το πόσο τη εκατό, το ανάποδο αυτό το αίτιο μπορεί να μου κάνει αζωοσπερμία. Αν έχω πλήρη αμφότεροπλευρη ε, απόφραξη, προφανώ θα έχω ζωοσπερμία. Αν έχω υποφυσιακή ανεπάρκεια, ε, φυσικά δεν γίνεται χωρί FSH και τεστosterone. Τα είπαμε το πρωί, θα έχω 100% αζωοσπερμία. Αντίθετα, στο σύνδρομο κλαϊνεφέρτερ, 70% έτσι, να έχω αζωοσπερμία. Υπάρχουν και τα μοσαϊκά. Και βέβαια, ακόμα και να έχω αζωοσπερμία, η πιθανότητα, έρχομαι στο προηγούμενο περιστατικό, η πιθανότητα να βρω σπερματοζωάρια σε μια καλή μεγάλη σειρά, η τελευταία που θυμάμαι ήταν 30%. στο πολύ μεγάλο νούμερο, ε, 30% των ανδρών με σύνδρομο Κλαϊνεφέρτερ, μη μοσαϊκό, 47 χιχιψή, υπάρχει η πιθανότητα, μα με τέζε, μα με μάικρο τέζε, όπως θα το προσεγγίσετε, να βρείτε σπερματοζωάρια. Πολύ σημαντικό. Και βέβαια το κλαϊνεφέρτερ δεν μεταδίδεται. Έτσι. Εγώ μπορεί να έχω πρόβλημα στα σωματικά μου κύτταρα, αλλά η φύση καθαρίζει τα γενετικά μου. Τα σπερματοζωάρια μου, κατά τεράστια πιθανότητα, θα έχουν ήχη ύψη. Θα είναι δηλαδή φυσιολογικά. Άρα λοιπόν, αν αυτό βρω ε, σπερματοζωάρια και τα γονιμοποιήσω με τη γυναίκα μου, δεν φοβάμαι μήπω το κλαϊνεφέρτερ. Ε, μεταδοθεί. η πιθανότητα να έχει το παιδί κλαϊνεφέρτερ είναι η ίδια με την πιθανότητα που είχα εγώ. Προφανώ δεν το είχε ο πατέρα μου γιατί θα ήμουν, δεν θα είχα γεννηθεί εγώ. Έτσι, αυτό έγινε τη στιγμή τη γέννηση. Κάτι δεν πήγε καλά με τον ανασυνδυασμό των χρωμοσωμάτων και έφυγαν τα δύο Χ και το ένα Ψ από τη μια μεριά και έτσι είχα μία τρισσομεία στα χρωμοσώματα. Κρυψορχία. Σημαντικό, υπερπρόλακτη. Είναι μία λίμωξη και κυρσοκύλη. Κοιτάξτε, μικρά νούμερα. Μπορείτε να τα αφισβητείτε. Είναι παγκόσμιο οργάνωση, αλλά κάπου εκεί είναι τα νούμερα δεν είναι πολύ συχνό πράγμα η κυρσοκύλη να κάνει ε, αζοσπερμία. Μπορεί να κάνει διαταραχή του σπέρματος. Ασφαλώς. Μπορεί να μην κάνει. Υπάρχουν φυσιολογικοί άνδρες που έχουν κυρσοκύλη. Η απάντηση είναι ναι. Το τελευταίο νούμερο που διάβασα, 10-15% του φυσιολογικού άνδρες ναι, έχουν κυρσοκύλη. Στους υπογόνιμους να το δεχθώ είναι περισσότερο. Αλλά να σας κάνει η κυρσοκύλη ε, αζοσπερμία μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά είναι σπάνιο. Προσέξτε το. Εφαρμόστε το νόμο του Σάτων. Ξέρετε το Σάτων. Ήταν ένας Άγγλος ο οποίο λίστευε τράπεζε. Και όταν τον έπιασαν με τα πολλά, του είπαν, γιατί ρε παλικάρι ληστεύεις μόνο τράπεζες. Η απάντηση του Σάτων ήταν αφοπλιστική. Γιατί εκεί είναι τα λεφτά. Άρα λοιπόν πάτε κατευθείαν, έτσι το μυαλό σας θα πηγαίνει στο... Δεν θα, δεν θα, δεν θα χάσετε το σπανιότερο. Αλλά το να δείτε μία κυρσοκύλη ω αποκλειστικό αίτιο είναι σπάνιο πράγμα όπως και να δω και μία λίμωξη, εδώ θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, ως αποκλειστικό αίτιο αζωοσπερμίας. Εγώ ξέρω ότι αν κολλήσω μία προστατήτιδα, μία χρόνια προστατήτητα, πολύ δύσκολα θα την αποχωριστώ, κύριε Χατζηχρήστο, έτσι δεν είναι. Θα μου τη θεραπεύσετε, θα μου δώσετε τη θεραπεύσετε, θα, θα καθαρίσει αυτό. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Αυτό είναι το αποκλειστικό αίτιο που με οδηγεί στην υπογονιμότητα και δεν μπορώ να κάνω παιδί, όπως σας είπα, έξι χρόνια. Θα με κάνει αυτό αζωοσπερμικό. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Βλέπετε τα νούμερα. Συν-υπόλοιπα πράγματα. Η... Έτσι, πάλι για να έχουμε κάποια νούμερα, στο γενικό πληθυσμό η συχνότητα της ζωοσπερμίας είναι 1%. Έτσι, αν εδώ μέσα είμαστε 100 άνδρες, ένας είναι ζωοσπερμικός. Ένα αν πάμε όμως στους υπογόνιμους, οι άλλοι κάνουν τα παιδιά με τη γυναίκα τους στο σπίτι. Σε αυτούς που έρχονται στο ιατρείο μου, η πιθανότητα είναι 10 με 15. Άλλη μια φορά, ασφαλώς αυτό είναι από μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία, αλλά κάπου εκεί είναι περίπου τα νούμερα. Εδώ είναι μια μελέτη του κυρίου, του κυρίου Παπαδήμα, μια παλιά να ξέρουμε περίπου τι συμβαίνει στην Ελλάδα, 10 χρόνια, σε αυτούς που είδε περίπου το 7,2 αντί το 10 είχαν αζοσπερμία. Ένα συχνό πρόβλημα η αζοσπερμία, έτσι μπορεί να υπάρξει. Ιστορικό και κλινική εξέταση. Πάνω το προσεγγίσω. Δεν είναι μόνο σπέρμα. Είδαμε λίγο τα περιστατικά, ου, λίγο σπέρμα θέλει λίγο δουλειά. Συστηματική. Αυτά πρέπει να τα ρωτήσω. Νομίζω σε αυτό το ακροατήριο δεν χρειάζεται να αναφέρω τη σημασία κάθε ενό από αυτά. Πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή υπογονιμότητα. Έτσι. Δηλαδή, έχω ή δεν έχω παιδί. Πολύ σημαντικό. Το να έχω ήδη ένα παιδί μου βγάζει από τη μέση κάποια αίτια. Η δευτεροπαθή δεν μου βγάζει πολλά υπογονιμότητα, παροτίνητα σε μεγάλη ηλικία. Τα βλέπετε, τα ξέρετε, αλλά πρέπει να τα ρωτήσω. Βάλτε τα στο ιστορικό σα, κάντε ένα εξελάκι, συμπληρώστε τα. Είναι σημαντικέ πληροφορίε. Αυτό και μόνο μπορεί να σα γλιτώσει από εξετάσει, από κόπο, από, 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 Μην ξεκινάτε με το σπέρμα. Ξεκινείτε με το ιστορικό. 15 πράγματα είναι. Κλινική εξέταση. Δεύτερο μέγεθο όρχεων. Δεν μπορώ να το ξεντήσω, το μέγεθο όρχεων. Στα περιστατικά δεν το είδα στα προηγούμενα πάντα. Ε. Και έπειτα το μέγεθο των όρχων. Μετράτε. Πάρτε το πράντερ. Δώστε μου ένα νούμερο. Τι θα πει μικρότερο. Μικρούτσικο, μικρό. Έτσι. Ή θα μου το μετρήσει ο υπερηχογράφος μου, ο, ο μου, πλάτο ύψο ή τρει διαστάσει δια δύο, ο κανόνα του ελλειψοειδού, ή με το πράντερ στο χέρι μου, δίπλα, το πράντερ στην τσέπη, άμεσα, άμεσα μπορώ να συνεννοηθώ με συνάδελφο, αριστερά 12 κυβικά, δεξιά 15 κυβικά. Παρά μικρούτσικο μου φαίνεται κλπ. Ποσοτικοποιείται. Δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, πηγαίνω και σε υπογονωδισμό, ε, επιδιδυμίδες, σπερματική πόρη, ύπαρξη της οκύλης, δακτυλική, δεν λέω τίποτα. Σπέρμα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ε καλά, εδώ είναι η μόνη περίπτωση που το σπερμοδιάγραμμα δεν μου λέει τίποτα, αφού έχω ζωσπερμία. Έτσι. Ε, μόνο έτσι δεν είναι προφανώς. Μπορώ να αντλήσω πολύτιμες πληροφορίες από το σπερμοδιάγραμμα στην αζοσπε ο όγκος. Γιατί είναι σημαντικός ο όγκος. Τι όριο βάλαμε αδρά σαν φυσιολογικό. Το 1,5. Λέγε. Μικρός όγκος το μυαλό μου θα πάει. Ότι υπάρχει κάποια απόφραξη. Ότι υπάρχει κάποια... Καλά, αν υπήρχε απόφραξη δεν θα ήταν μηδέν όγκος. Ε, βέβαια, όχι απόλυτα. Το καταλαβαίνουμε. Ανάλογα με το ύψο τη απόφαση ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Ε, Να ε... ρωτήσω ο, ο... κάτι. Στην απόφραξη, δηλαδή, μειώνεται σημαντικά ο όγκο. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσε να μειωθεί, ασφαλώ. Εξαρτάται που είναι. Ναι. Θα εξαρτάται από που είναι. Θα έρθω σε ένα λεπτό. Το είπα προηγουμένω, θα έρθω σε ένα λεπτό. Καλλιέργεια. Ασφαλώ μπορώ να κάνω καλλιέργεια στο να ζω σπερμικό, έτσι δεν είναι. Ε, ε... Πεχά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει να είναι αλκαλικό το pH. Γιατί είναι αλκαλικό το pH? Ναι, ναι, αλλά τι κάνει το, το σπέρμα αλκαλικό. Έκρημα από ποιον αδένα. Από τις ε, σπερματοδόχες κίστης. Σπερματοδόχες κίστης. Έτσι. Άρα λοιπόν, ωραία. Το αν έχω φρουκτόζι, αν έχω γλυκοσυδάση. Πρακτικά ένα νούμερο με ενδιαφέρει. Αν η φρουκτόζι ή γλυκοσυδάση είναι 0. Αυτό κυρίως με ενδιαφέρει. Το 0 σημαίνει απόφραξη σε συγκεκριμένο κομμάτι. Θα το δούμε. Και βέβαια μπορώ να εξετάσω ούρα μετά την εξπερμάτηση. Συζητήσαμε για την Παλίνα. Ε, δεν συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Μηδέν, γιατί μηδέν. Αν θα, έχουμε... θα, θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Χίλια συγγνώμη. Θα επανέλθω. Αυτό είναι μια ανέκδοτη παρουσίαση. Μπαίνει στα εγχειρίδια τη Χου εδώ και 20 χρόνια. Είναι ένα άνδρα ο οποίο σίδερο στη μέση του, ερχόταν για 120 εβδομάδες, δηλαδή 2,5 χρόνια, πόσο είναι 50 εβδομάδες, 103 χρόνια σχεδόν και έδινε σπέρμα κάθε Δευτέρα πρωί στο εργαστήριο. Πατέρας με τρία παιδιά. Έτσι. Γίνεται η πρώτη εξέταση, τότε το όριο ήταν τα 20 εκατομμύρια, τώρα το κατεβάσαμε στο 15, 60. Ε, τι να περιμένουμε, πατέρας με τρία παιδιά, 60. Κοιτάξτε σε μία, δύο, 3, 4 εβδομάδες, 160. Από τον ίδιο έμπειρο, από την ομάδα του Κούπερ, από τον ίδιο έμπειρο, άρα αυτό δεν είναι ε, η, η, ότι δεν το μέτρησε καλά ή ό,τι, προφανώς υπάρχει βιολογική ποικιλότητα. Κοιτάξτε λοιπόν, φυσικά αυτός ο γόνιμος άνδρας, τρία παιδιά όπως σας είπα, έχει ένα καλό σπέρμα, ένας μέσος όρος είναι θα έλεγα εδώ γύρω στα 60. Κοιτάξτε όμως ότι δύο φορές έπεσε εδώ και εδώ, σε παθολογικές καταστάσεις, μία δε φορά, άγγιξε και την αζωοσπερμία. Εδώ δεν πάει πάνω από ένα ή δύο εκατομμύρια αυτή εδώ η τελεία. Έτσι. Μπορείτε να φανταστείτε τι του συνέβη, α πούμε, εδώ. Πείτε μου ένα απλό πράγμα που μπορεί να μου χαλάσει το σπέρμα. Ήωση με ψηλό πυρετό. Ήωση με ψηλό πυρετό. Εγώ εξπερματίζω τα σπερματοζωάρια που έχω παράξει πριν από πόσο διάστημα περίπου. Δυο μισή μήνες. Άρα λοιπόν αν σήμερα που έχουμε μέσα, τε, μέσα Μαρτίου, έτσι, Μάρτιος, και τώρα έχω μια ουρολίμωξη, ξέρω εγώ, με 39 πυρετό και ρίγο. Ε, Απρίλιο, ε, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αρχέ Ιουνίου, άμα κάνω ένα σπερμοδιάγραμμα, θα είμαι εδώ. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά εξωσωματική. Τίποτα δεν έχει ο άνδρα. Ένα στοιχείο ιστορικού. Πέρασε κάτι. Ξαναμετρούμε ένα σπερμοδιάγραμμα σε λίγε εβδομάδε. Αφήστε να περάσει ένα κύκλο σπερματογένεση. Μην μετράτε σε μια εβδομάδα. Έτσι, εκτός αν νομίζετε πράγματι ότι το εργαστήριο δεν ήξερε τι γινόταν. γινότανε. Αλλιώς το λογικό είναι να αφήσω κάτι που είναι κοντά σε ένα κύκλο σπερματογέννησης. Άρα λοιπόν, αφού έξω εγώ υποπτευόμουν τον πυρετό, να δω τον επόμενο κύκλο σε δύο μήνε, σε τρει μήνε τέλο πάντων, θα είναι εδώ και θα τελειώσει η ιστορία. Πιθανώ να μην έρθει η γυναίκα του να έχει μείνει ήδη έγκυο. Μερικά πράγματα είναι απλά. Το θυμάστε αυτό καλύτερα από μένα. Το έβαλα για τον εξή λόγο. Τι είναι ο στο... Στο, στο, μυκρόβο, μυκρόβο. στο αίμα. Άρα λοιπόν, όταν λέω αιματοκρίτη 40% σημαίνει 40% κύτταρα. Έτσι. Δηλαδή, αριθρά αιμοσφαίρια, όπω πολύ σωστά μου είπατε, αυτά είναι τα εκατομμύρια, ήταν 1000. Αν εισάγω την έννοια του σπερματοκρίτη, δηλαδή στον όγκο του εξπερματίσματο, πόσο τη 100 είναι κύτταρα, τι κύτταρα δηλαδή, σπερματοζωάρια, πόσο θα λέγατε ότι είναι, ξέρει κανένα. Συμφωνείτε? Εκεί κάπου είναι. Έτσι, δεν είναι 30, 40, 50, 2, 3. Δηλαδή ο όγκος είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση με τα κύτταρα. Ε, αντίθετα, η μεγάλη ποσότητα του όγκου έρχεται από... Σπερματοδόχε κίστη, έτσι η μεγάλη ποσότητα. Άρα λοιπόν, επειδή έχει αλκαλικό περιεχόμενο, να γιατί αλκαλοποιείται το πνεύμα, το, το σπέρμα, λιγότερο από τον προστάτη, από λοιπού έτσι, λιπού, επικουρικού αδένε. Πάμε λοιπόν να δούμε στο τι στην αζωοσπερμία μπορεί να με βοηθήσει ε, αυτά τα δύο πραγματάκια, δηλαδή ο όγκος και το πεχά. Αν έχω μία αζωοσπερμία, είναι αζωοσπερμία, είναι. Το πήγα, στα, το πήγα μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, φυγοκεντρήθηκε σε έναν μικροβιολόγο, σε έναν βιολόγο που ξέρει τι του γίνεται, δεν βρίσκω σπερματοζωάρια. Το έκλεισα αυτό το κομμάτι, έχω πιστεί ότι είναι αζωοσπερμία. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώ τις πληροφορίες του σπερμοδιαγράμματος. Αν έχω φυσιολογικό όγκο, εδώ ο Ούτς το βάζει πάνω από ένα, ενάμιση είπα είπαμε το όριο, δεν θα μαλώσουμε. Και ένα πχ καλό, το αλκαλικό μου, μου αρκεί, έτσι, το α, μου, μου, αρκεί, τότε αυτό είναι ενδεικτικό τι πράγματος, απόφραξης ή μη απόφραξης, Γενικώ μία απόφραξης. Θα πάω προ τα εδώ. Άρα λοιπόν εκεί θα δουλέψω την FSH, την LH, την τεστosterone, να δω αν είναι κάτι από πάνω, υπό, υπόγωνα οτροφικό υπογονατισμό, ή από κάτω, υπέργονα οτροφικό υπογονατισμό. Αν βρω πολύ χαμηλή FSH, α δω σπερμία πάντα, ε, από χαμηλή FSH, χαμηλή LH, ψηλή τεστosterone, σκέφτομαι και τα αναβολικά. Πολύ πιο συχνά από όσο πιστεύετε. Νέα παιδιά, 16 χρονών, θέλουν να μπουν γυμναστικές ακαδημίες, γυμναστήρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στρατιωτικές σχολές. Αν αντίθετα δω κάτι τέτοιο, δηλαδή όγκος κάτω από ένα κυβικό, π.χ. κάτω από 7, το μυαλό μου θα πάει σε, σε απόφραξη περισσότερο και ξέρω ότι έχω δύο κύρια πράγματα. Θα τον στείλω στον ουρολόγο μου, ο ουρολόγος μου θα μπορέσει να πιάσει ίσως... Του σπερματικού πόρου, του πιάνετε καλά, είναι εύκολο, του πιάνετε στην ψηλάφιση. Έτσι, το μόνο εύκολο λέει, λένε οι έμπειροι. Άρα λοιπόν, αν του πιάσω ε, τότε ε, με, την, ε, με την διορθική υπερηχογραφία θα μπορούσα να σκεφτώ κάποια πράγματα, ενώ από την άλλη μεριά, αν δεν του πιάσω τότε, μπορεί να σκεφτώ ότι υπάρχει συγγενή έλλειψη αμφωτερόπλευρη των εξπερματιστικών πόρων μαζί και των των σπερματοδόχων κίστεων και αυτό είναι μια παραλλαγή της κυστική ίνωσης. Δεν είναι η φουλ κυστική ίνωση όπου έχω τα πνευμονικά μου, τα παγκρεατικά μου και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με κροσούς. Θα μπορούσε, γιατί εκεί θα το καταλάβαινα να ξέρω ότι ασθενή μου έχει κυστική ίνωση, αλλά είναι μόνο αυτό το κομμάτι που μπορεί να μου κάνει συγγενή αμφωτερόπλευρη απλασία των, α, των σπερματικών πόρων. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, αν κάνω το γονίδιο, το 85% περίπου αυτών των ανδρών θα έχουν θετικό το γονίδιο και θα έχω βάλει τη διάγνωσή μου. Άρα λοιπόν και το σπέρμα με βοηθάει στην άζωο σπερμία και είδαμε μερικέ παραμέτρου. Ορμόνε. FSH, LH, προλακτίνη, τεστοστερόνι. Πάντα οι εδωκρονολόγοι κολλάμε και το θηροειδή για δύο λόγου. Πρώτον, είναι πολύ συχνό. Και δεύτερον, ναι, θα τα πούμε και αύριο, ο υπέρ και ο μπορεί να κάνουν διαταραχέ του σπέρματο. Σπάνια, σπανιότατα ζωοσπερμία, διαταραχές μπορούν να κάνουν σίγουρα. Απλώ συνήθω το καταλαβαίνει ο άνδρα και δεν έρχεται για την υπογονιμότητα. Έρχεται πρώτα για συμπτώματα υπέρ ή ε, υπόθυροι οειδισμού, τον βλέπει ο ενδοκρονολόγο, το θεραπεύει, βελτιώνεται και το σπέρμα. Δεν προλαβαίνει να το ελέγξει. Αλλά αν σα έρθει σε εσά και είναι κάποιο ήπιο, το να μετρήσετε και μια TSH, δεν χάθηκε ο κόσμο. Νομίζω είναι cost effectiveness να το κάνετε. Δύο ορμόνε που μπήκαν στο παιχνίδι τελευταία, τελευταία αρκετά χρόνια είναι η Ανασταλτίνη Β και η Αντιμιλέρια. Ε, από πολλά για την FSH, την ξέρουμε, α τα περάσουμε αυτά. Θα πάω κατευθείαν για την Αντιμιλέρια εδώ. Είναι, είναι απλό ο τρόπο με τον οποίο του χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Η Ιχυμπίνη Β και η Αντιμιλέρια είναι ορμόνε που παράγονται από τα κύτταρα του Σέρτολι. Από αυτά εδώ τα κύτταρα που είδαμε το πρωί. Άρα λοιπόν, αν είναι χαμηλέ. Το πολύ απλό, απλοϊκό, αν θέλετε, είναι ότι κάτι έχει το Σέρτολι. Αν είναι ψηλέ, σημαίνει ότι το Σέρτολι είναι υγεία. Δεν είναι δείκτε τη σπερματογένεση, είναι δείκτε τη λειτουργία του Σέρτολι. Αλλά βέβαια η σπερματογένεση συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του Σέρτολι. Αν έχω λοιπόν κάτι, κάτι, οτιδήποτε που μου έχει χαλάσει το Σέρτολι, άρα λοιπόν η εκρητικοί του δείκτε, οι αντιμιλέριαν και η γιμπίνοι είναι χαμηλέ τόσο περισσότερο πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτόν τον άνδρα, μεγαλύτερο πρόβλημα και στην σπερματογέννηση. Αυτή είναι η λογική της χρήσης. Μάλιστα, εδώ είναι κάποια και δικά μας στοιχεία, όταν βρίσκομαι εδώ με FSH 40 40-30-16, τα πράγματα είναι απλά. Ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά στη σπερματογέννηση. Ωραία. Κοιτάξτε όμως, το είδαμε προηγουμένως, που μπορώ να δω διαταραχές υπογονιμότητες, και με καλές FSH και LH. Είδατε στο δεύτερο περιστατικό, αν θυμάμαι καλά, οι FSH δεν ήταν πια κανένα τριαντάρι, κανένα σαραντάρι, ήταν 7 και 10 οι FSH και LH, νομίζω, ή και ακόμα μικρότερες. Είναι εδώ στην άλφα με το περιστατικό, Μα το θυμίσει. Α, συγγνώμη, το, το, πρώτο ήταν που δεν ήταν υψηλέ. έχετε δίκιο, έτσι, που ήταν, θα έλεγε κανείς, μάλλον φυσιολογικές. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι φυσιολογικές, έτσι, για μένα σας είπα το φυσιολογικό να είναι το δίο, Άρα όταν κάνω 10 να είναι πενταπλασιασμός ή 8 να είναι τετραπλασιασμός. Θεωρήθηκε ότι εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει η Χιμπίνη αν λοιπόν με, με, μια, με καλές γοναδοτροπίνες, εδώ, 2, 3, 4, έχω ε, εδώ πάνω, 100, 200, αυτό σημαίνει ότι το σέρτολι είναι καλά. Άρα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σπερματογέννηση. Και αζωοσπερμικός να είναι ο άνδρας, να υπάρχουν εστίες αυτή είναι λοιπόν η λογική. Ωστόσο, βλέπετε επίση άνδρε με καλέ FSH, αλλά χαμηλέ ημχυμπίνε. Αυτό η πιθανότητα να, να βρείτε, αν θέλετε, σπαρματοζάρι είναι μικρότερη. Εδώ αποκλείεται να βρείτε καλέ ε, είναι Ξέρουμε ήδη από την FSH ότι σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και έχει εξαφανιστεί εδώ τελείω το κομμάτι των ημχυμπίνων. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η Ινχιμπίνη θα μπορούσε να είναι ως πρώιμος δείκτης της λειτουργίας του, του Σέρτολη, ένας καλός δείκτης της ορχικής λειτουργίας. Και να μας βοηθούσε σε περίπτωση αζωοσπερμιών, γιατί, για να προβλέψουμε αν θα βρούμε ή όχι σπερματοζάρια, στην DES. Στα Σερτόλη Σέλσον Σύνδρομ. Στα Σερτόλη ε, Σέλσον Πείτε το, ποιος ρώτησε. Εσείς, πολύ ωραία. Πείτε μου τι θα περιμένατε. Υψηλή, γιατί, για, υψηλή ναι? Όχι. Αυτό, όχι, αυτό αναφέρω, ότι από τη μία δεν δουλεύουν καλά. Ναι, για να έχω Σέρτο Λισέλ Σύνδρομ, έχω, έχω πρόβλημα η σπερματογέννηση. Μεγάλο. Αν, τεράστιο. Αν πάρω τις εικόνες με μία σειρά, ξεκινάω. Φυσιολογική σπερματογέννηση. Μιλάω για αυτά που μου λέει ο παθολόγο ανατόμος μου, ακόμα, ακόμα και ο κυταρολόγος μου στην FNA. Η αμέσως πιο ήπια βλάβη είναι πια να έχω μια διαταραχή, του, του, να έχω μια βλάβη ποσοτική. Να φτάνω μέχρι σπερματοζωάρι, αλλά μην έχω του αριθμού που πρέπει να έχω. Έτσι. Το αμέσω επόμενο είναι να έχω αρέστ. Από κάπου και πέρα δεν προχωράει, δεν περπατάει πέρα από τα σπερματοκύτταρα πρώτη τάξη. Πρώτη και δεύτερη συνήθως, εκεί τα είναι συνήθω οι αρέστ. Το αμέσω επόμενο να έχω σέρτολι σελ σύνδρομ. Άρα λοιπόν τα Σέρτο σελ σύνδρομ, πολύ καλά το παρατηρήσατε, που έχουν απομείνει εκεί μέσα δεν είναι λειτουργικά. Στα σέρτολι σελ αν μετρήσετε η χιμπίνη, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί είναι ένα σέρτο σέλ που υπάρχει εκεί, αλλά δεν δουλεύει και δεν μπορεί να υποστηρίξει τη σπερματογέννηση. Αφού σα είπα λοιπόν όλα τα καλά, σα λέω ότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μετρήσετε το, την FSH ή το μέγεθο των όρχεων, θα πάρετε περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δεν σα πάει πολύ παραπάνω. Γι' αυτό και μετά από μια, θα έλεγα, περίπου δεκαετία που, που δουλεύτηκαν αυτέ οι ορμόνε, δεν έχουν σήμερα. Πολύ, πολύ, καλή θέση στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας και της αζοσπερμίας. Εκεί που έμεινε η αντιμιλέριαν είναι στην εκτίμηση του οθητικού δυναμικού της γυναίκας. Εκεί πράγματι δουλεύει. Δηλαδή αντιμιλέριαν στη γυναίκα σαν ένα δίκτυο όχι γονιμότητας, ο βάριαν ριζέρβ, έτσι το πόσα ο έχει σημαντικό. Στον άνδρα δεν δουλεύει. Εδώ είναι και μια δική μας δουλειά όταν ε, κάναμε τη μεταανάλυση, βάλαμε όλες τις μελέτες και είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Ο Τούτελμανο Φράγκ από την ομάδα του Νίσλακ μας λέει ότι αν θέλετε να βρείτε, αν δουλεύουν, αν θα βρείτε σπερματοζωάρια στις ντέζες σας, είναι, είναι κύριο ερώτημα στην ανδρική υπογονιμότητα. Τελικά μπαίνω και εγώ σε γυναικολογικές λογικές, αλλά είναι σημαντικό να έχεις έστω ένα σπερματοζωάριο. Μου λέει ότι από μια μεγάλη σειρά, αυτές τις δύο παραμέτρους θέλουμε, την FSH και το μέγεθος των όρχεων. Εδώ έχει το μέγεθος αθρηστικά και των δύο Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω μέγεθο όρχιων 60, αζωοσπερμίε μιλάμε έτσι, ε, μέγεθο 60, 30 και 30 όρχη, και μια FSH κάτω από 2,5, η πιθανότητα να βρω είναι περίπου 100%. Γιατί μάλλον τι είναι η αζωοσπερμία μου, Αποφρακτική. Έτσι. Αν αντίθετα πάω τελείω στο άλλο άκρο, έχω μια FSH πάνω από 30 και μέγεθο των όρχιον κάτω από 10 δεν είναι μηδέν. Αυτά είναι πάνω από 75 τα πράσινα. Βλέπετε τα κίτρινα είναι 60, τα πορτοκαλί, τα κόκκινα είναι κάτω από 25. Αλλά δεν είναι μηδέν. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και με ψηλέ ε, γοναδοτροπίνε μπορεί να έχω ενό βαθμού σπερματογένεση ή με άλλε όχι. Πάντω, οι δυο αυτοί πολύ κλασικοί δείκτε. Κατεβάζετε το παντελόνι, παίρνετε το πράντε στο χέρι ή από το υπέρηχο και μετράτε το μέγεθο των όρχεων συν η FSH σα δίνουν μια καλή αίσθηση του αν θα βρείτε σπερματοζουάρια εφόσον κάνετε λαγκιάρτη και την προσέγγιση σα. Σα είπα, θα μπορούσε να είναι τέζε ή μάικρο τέζε. Πρακτικά αυτά γίνονται. Δεν κάνουμε FNA παρά μόνο σε απόφραξη. Μια που μιλάμε για όγκο όρχιων, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον που μέτρουσε και του δύο. Γιατί έχουμε τι διαφορέ που γίνεται. Πώ μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό, είναι μία α τη ερώτηση. Και το β είναι αυτό που βέβαια δεν υπάρχει μέθοδος, αλλά νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε το κρατήριο όλοι θα πούνε ναι, η σύσταση του όρχη όταν τους ψηλάφιση είναι τόσο χαρακτηριστική. Δηλαδή, σε κάποιε ώρε ξέρει ότι δεν πρόκειται αυτό ο όρχη. Χωρί να είσαι το ζωάρι, μόνο που το πιάνει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Ε, ξέρετε περίπου πόσο τη εκατό του όγκου των το όρχεων οφείλεται στη σπερματογέννηση, στα σπερματικά σωληνάρια που γεμίζουν από σπερματοζωάρια. Έτσι, πόσο είναι αυτό περίπου? Το 70% θα έλεγα. Αν πάρετε τον όρχη ενός προεφηβικού άνδρα είναι κάτω από 3 κυβικά εκατοστά. Και πάει τελικά στα 15 και πάνω, 20, 25, έτσι όσο θέλετε ο του ενηλικού Τι είναι αυτό στην ουσία, σπερματογένεια. Κύτταρα τη σπερματογένεια, έτσι φουσκώνουν τα σπερματικά σωληνάρια, μεγαλώνει ο όρχη. Αν δείτε κάτι πάρα πολύ μαλακό, όπω βλέπουμε στο Κάλμαν, ή θεόσκληρο, όπω βλέπουμε καμιά φορά στο Καλένα Φέρντερ, είναι μια αίσθηση ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Το μέγεθο κάτι μου λέει, δύσκολα θα βρεθεί κανεί, θα δει κανεί 15 εκατοστά έτσι ας πούμε και, και, και θα έχει αζωοσπερμία. Εκεί θα έψαχνα, θα έψαχνα, θα έκανα ένα καλό, μια καλή χαρτογράφηση με micro ε, Αντίθετα όταν είναι πάρα πολύ μικρός όρχης, σίγουρα οι πιθανότητε είναι πολύ μικρές. Βλέπετε το διάγραμμα, το βλέπετε ποσοτικοποιημένο. Αυτό μπορεί να το, έχετε, να το έχει κανείς στο γραφείο του δίπλα και να δίνει μια αίσθηση στον άντρα. Οπότε να ξέρει αν θα προετοιμάσει τη γυναίκα, δεν θα την προετοιμάσει, θα έχει έτοιμο σπέρμα δότη δίπλα του, δεν θα έχει. Δίνει ένα νούμερο το, που το καταλαβαίνει ο ασθενή. Αδρό. Πιθανότητα είναι. Έτσι, στο συγκεκριμένο άτομο θα είναι ή 0 ή 100. Ή θα βρούμε ή δεν θα βρούμε. Αλλά σε βοηθάει. Και δεν είναι καμία μαγική παράμετρο. Δεν έχει 0 καθόλου πίνακα Τι 0 0%. Δηλαδή να πείτε σε κάποιον άντρα ότι σε ε, τα, τα κόκκινα είναι πραγματικά είναι κάτω από 10, α πούμε. Έτσι. Δηλαδή, ναι. τα κόκκινα θα του πείτε, μην κάνει καθόλου τέζε, τέλο για σένα. Πολύ καλό ερώτημα. Θα σα πει ο ασθενή. Έτσι. Στην Ευρώπη βλέπω μία τάση λίγο περισσότερη. Ε, δεν έχουμε παιδί να κάνουμε παιδί με έναν τρόπο εύκολο, γρήγορο, φτηνό. Ποιος είναι ο εύκολος, γρήγορος, φτηνός? Δότης σπέρματος. πέρματο. Δεν είναι δικό μου το παιδί, ο κουμπάρος. Ε, δε, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε πολύ το δε. Θέλω να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα που υπάρχει να βρω το τελευταίο μου σπερματοζωάριο. Έξω θα έλεγαν να πάμε με δότη την πρώτη φορά και από εκεί και πέρα, αν τα καταφέρουμε, να κοιτάξουμε και το δεύτερο, αλλά να έχω ένα παιδί στο σπίτι. Έτσι, σε μια λογική ηλικία. Προτού τελειώσουν και τα οάρια τη γυναίκα μου. Σημαντικό πράγμα. Δεν μπορεί να μην ρωτάω την ηλικία τη γυναίκα. Τα ίδια πράγματα στον ίδιο άνδρα, διαφορετικά πράγματα θα συστήσει κανεί αν η γυναίκα του 18 χρονών ή 22 και διαφορετικά είναι 42. Δημήτρη, επειδή η καιρή είναι δύσκολη και είναι κρίση, εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια της κρίσης πόσο πιο πολύ δέχονται τη δική μου συμβουλή όλοι αυτοί που τους λέω ότι θα ετοιμάσουμε τη γυναίκα. Θα κάνουμε την απόπειρα με σένα και συγχρόνω θα είναι έτοιμο. Αν δεν βρούμε τίποτα, να κάνουμε το δότη για να μην χάσετε την προσπάθεια. Ε, λοιπόν, η κρίση και το ότι δεν θα χαθεί όλη η προσπάθεια και για λόγου υγεία να μην ξαναμπούν στη διαδικασία, αλλά και για οικονομικού ότι δεν θα είναι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Το, το βρίσκω πολύ πιο εύκολο τώρα. Απόλυτα σωστό. Θα σα πω ένα νούμερο, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά το ξέρω από δουλεύω σε γυναικολογική κλινική από ένα σέρβεϊ που έγινε. Πάρα πολλέ γυναίκε, ζευγάρια γυναίκε, προσπαθούν να κάνουν παιδιά μετά τα 40. Σα βάζω την ηλικία των 42, που έκανε αυτό το σέρβεϊ. Μιλάω για την Ελλάδα, έτσι. Πετυχαίνουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Ωραία, συγχαρητήρια, έχουμε το παιδί μα. Ξέρετε ποια είναι η πιθανότητα σε μια γυναίκα 42 χρονών που πέτυχε να μείνει έγκυος με εξωσωματική, να έχει χρησιμοποιήσει δότρια ο αριού. Υποπτεύεται κανεί το νούμερο. Μια γυναίκα 42 χρονών που πήγε, ήρθε στην κλινική και έμεινε έγκυος. Ποια η πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί δότρια ο αριού, 95%. 95%. Έτσι. Δεν λέω ότι μια γυναίκα 42 χρονών δεν μπορεί να κάνει παιδί, αλλά αυτή το έχει κάνει με τον άνδρα στο σπίτι για να μην μπορεί να κάνει παιδί, προφανώ έχει και ο άντρα, αλλά και αυτή κυρίω ένα πρόβλημα. Κανένα ζευγάρι δεν έχει σήμερα πρόβλημα να πει έκανα εξωσωματική. Σε λίγο θα λένε τα παιδιά, καλά μπαμπά, πώ μα συνέλαβε με απλή επαφή, τι ντε μοντέ άνθρωπο είσαι. Αλλά δεν θέλουν όλοι να πούνε ότι χρησιμοποίησαν δότριο αριού. Εκεί το αποδέχονται πάρα πολύ, κύριε Χατζηχρήστου. Δηλαδή, το αποζητάει το ζευγάρι, δεν υπάρχει άλλο τρόπο, δεν έχουμε άρια. Στο, στον άνδρα το έχουμε πια ταμπού. Τουλάχιστον το είχαμε ω τώρα, συμφωνώ. Τώρα λόγω της κρίσης είναι ένας καλός τρόπος, έτσι, απλός, φθηνός, καλός. Αλλά ε, τα, οι, δότρε δότριες οαρίων δίνουν και παίρνουν όπως φαντάζεστε, έτσι. Η φύση δεν έχει κάνει τη γυναίκα να παράγεται στα 42, μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ναι. να να ρωτήσω λίγο ε, θα περίμενα ότι όσο αύξησαν τη FSH θα μειώνεται και η πιθανότητα γονιμότητας. Έχετε δίκιο. Ε, βλέπετε μερικά κόκκινα εδώ, ναι. ενώ θα τα περιμένατε, ναι. μάλλον εδώ. Έτσι. Αυτά Έχει είναι σύντα. τα νούμερα. Είναι πραγματικά νούμερα. Έτσι. Και βέβαια, μην φανταστείτε κι εδώ, και εδώ για να μπορέσει να μαζευτεί αυτή η σειρά των αζωοσπερμικών, που ήταν από το Μίνστερ περίπου 250, αν θυμάμαι καλά. Ε, θέλει, καιρό, έτσι. θέλει καιρό. Άρα, ίσως να είναι ένα παιχνίδι των αριθμών, αλλά γενικώ φαίνεται που πρασινίζει το πράγμα που κυτρινίζει και που κοκκινίζει, να το πω έτσι. Ο κανόνας της υπερδιπλάσιας FSH. Από τι, Εν, αν, είναι διπλά, διπλάσια από το φυσιολογικό. Ξεχάστε το. Έτσι. Σχεδόν τίποτα στην ενδοκρινολογία δεν είναι αναλογικό. Έτσι. Ξεχάστε τις φυσιολογικές τιμές της FSH. Αν η τεστοστερόνη μου είναι φυσιολογική, έτσι, μετράω μια τεστοστερόνη φυσιολογική, δεν έχω τίποτα, μετά μια... Μην βλέπετε την FSH. Δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Είναι αρκετή για να μου βγάλει το στερόνι. Άρα 0 λέει το εργαστήριο, δεν πάνε να είναι 0, πώ βγάζονται στο στερόνι. Βγάζω κάποια, 00 είναι 0,1 είναι, τόσο θέλω. Έτσι. Άρα όχι απόλυτα νούμερα στην ενδοκρινολογία, δηλαδή διπλάσια από το φυσιολογικό έπλεγμα. Και ποιο είναι το φυσιολογικό, εγώ δεν ξέρω. Έτσι, τώρα χρόνια ενδοκρινολογικοί δεν ξέρω ποια είναι η φυσιολογική FSH. Βλέπετε αζωοσπερμίε και άντε να βγάλω τι αποφράξει βλέπετε αζωοσπερμίες φυσικά με FSH 30, αλλά βλέπετε και αζωοσπερμίες με FSH 5 και 10. Το βλέπουμε. Και αν πω όχι πεντάρια, οκτάρια και δεκάρια, συχνά βλέπουμε αζωοσπερμίες. Και είναι ορχική η αιτία. Αυτό που είπατε προηγουμένως, να έρθω να ακούσω τα σχόλιά σας. Εγώ ξέρω αδρά ότι αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται σπερματοδόχος κίστης βγάζει φρουκτόζι και αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται επιδημίδα θα βγάζει γλυκοσιδάση, Είδατε πριν στα περιστατικά και τους δείκτες. Άρα λοιπόν τι σημαίνει το φρουκτόζη μηδέν. Πού πάει το μυαλό μου μηδέν. Πού είναι η απόκραση εννοεί. Ή τι λείπει. Τι θα μπορούσε να είναι ένα. Τι να λείπει συγγενός. Αγενεσία των σπερματοδόχων ή απόφραξη στο βέρα μοντάνο. Ή απόφραξη εκεί. Αμφωτερόπλευρο. Ενώ αν δω γλυκοσιδάση μηδέν. Ολύτερο. Απόφραξη στον πόρο. Να ακούσουμε τώρα το σχολείο σα περί φρουκτόζη. Μου έκανε εντύπωση που είπατε αξιολογώ τη μηδέν φρουκτόζη και όχι τη χαμηλή φρουκτόζη. Σπερμοδιάγραμμα που έχει 1,4 όγκο. Ολιγοσπερμικό, αυστηρά ολιγοσπερμικό. Και βλέπουμε αυτά εδώ πέρα με μια φρουκτόζη λίγο κάτω από τα φυσιολογικά. Έχετε δίκιο. Δεν δε την αξιολογούμε. Αρχίζουμε τις ποσοτικοποιήσεις που δεν μου αρέσουν πολύ. Ασφαλώς θα έπρεπε να διορθώσουμε τη φρουκτόζη ανάλογα με τον όγκο του εξπερματίσματος, όπως και τη γλυκοσυδάση, αλλά αρχίζουμε τις ποσοτικοποιήσεις, τις οποίες δεν θα τις λάμβανα πολύ υπόψη μου. Εδώ δεν λαμβάνω υπόψη μου, τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία. Στα πλαίσια αυτού που μίλησα προηγουμένω, είδατε. Άρα δεν θα το πολυδίλιζα αυτό το πράγμα. Το 0 είναι 0. Έτσι, δηλαδή 0 είναι απόλυτο. Τα λαμβάνω υπόψη, έχει απόλυτη ε, βάση παθοφυσιολογία αυτό που λέτε, αλλά δεν θα ήταν το, το τόπο μου να πω ότι α, επειδή η φρουκτόζη μου είναι κάπω χαμηλή, αυτό σημαίνει μερική απόφραξη. Και εκεί τώρα τι θα πει μερική απόφραξη. Μονόπλευρο. Α, ακόμα πιο δύσκολο μου το κάνετε. Ακόμα πιο δύσκολο. Η, η μισή βγαίνει από εδώ και η μισή βγαίνει από εκεί. Έτσι. Πάντω, να δώσουμε το μήνυμα. Ποιοι είναι άρα καταλήγουμε οι βιοχημικοί δείκτε που πρέπει να δώσετε για την απόφραξη. Αυτοί οι δύο. Έτσι. Μόνο αυτοί, αυτοί δύο. οι δύο. Τελεία. Έτσι. Μόνο αυτοί οι δύο. Και βρε ένα εργαστήριο που να τις κάνει αξιόπιστα ειδικά τη γλυκοσυντάση. Φρτόζει όλη την όλοι, όλοι, κάνουν. Σωστό. Πολύ σωστό. Απεικονιστικό έλεγχο. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η αζωοσπερμία. Η αζωοσπερμία δεν σημαίνει μόνο υπογονιμότητα, σημαίνει και καρκίνο. ή θα μπορούσε να σημαίνει και καρκίνο. Μικροληθίαση, χρυσοκύλι, υδροκύλι, τρίπλεξ, διορθικό και όλα αυτά τα πράγματα, αν χρειάζεται. Βλέπω λοιπόν αυτή την, την εικόνα και το μυαλό μου πάει κάπου στη μικροληθίαση. Νίλ Σκάκεμπαεκ. Δεν είναι πια θεωρία είναι το testicular dysgenesis syndrome, είναι μια ε, αποδεικνύεται από τα δεδομένα. Έχω μια ορχική δυσγενεσία. Κάτι δεν πάει καλά στον όρχη μου στην οργανογέννησή του. Αν θέλετε, ενώ είμαι in utero, ε, άρεν έμβριο στην κοιλιά της μάνας μου. Τι είναι αυτό το κάτι κακό. Κουβαλάω κάτι κακό γενετικό. Έχω έναν καριότυπο, ας πούμε, 45Χ, 45Χ, καριότυπο δυσγενεσίας. Ή έχω άλλε μεταλλάξει, βρίσκουμε όλο και περισσότερε ή δέχομαι μια κακή επίδραση του περιβάλλοντος. Εγώ μπορεί να είμαι στο γάργαρο νερό του, του, του χωριού μου και να έχει καύμιο το ποτάμι, ή δεν ξέρω τι γίνεται από το κινητό μου τηλέφωνο που το έχω 20 εκατοστά από του όρχε μου, ή δεν ξέρω τι γίνεται εδώ μέσα με τα WiFi, ή ό,τι άλλο θέλετε. Δέχομαι λοιπόν ω άρεμο έμβριο μια κακή επίδραση, είτε γενετική είτε από το περιβάλλον. Αυτό χαλάει τα δύο κύτταρα που έχω, που, που φτιάχνονται στον αρχαίο γονόρχη. Δηλαδή, τα κύτταρα Σέρτολι, δεν έχω αρχίσει ακόμα σπερματογένεση, και τα κύτταρα Λέιντιχ. Μπορεί να βλαφθεί οποιαδήποτε από αυτά τα δύο σε διαφορετικές αναλογίες. Αν βλαφθεί το κύτταρο Σέρτολι, Σέρτολι σελώνει στην ακραία μορφή του, έτσι και βλαφθεί η σπερματογένεση, τότε θα είμαι υπογόνιμος. Και αυτό μπορεί να το πάρω χαμπάρι στα 30 μου, που θα παντρευτώ και θα δω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Αν έχει βλαφθεί το κύτταρο Σέρτολη, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να με να οδηγήσει σε ορχική νεοπλασία επίση. Αν από την άλλη μεριά κυρίω έχει βλεφθεί το κύτταρο Λέιντιχ, το κύτταρο Λέιντιχ βγάζει τεστοστερόνι, δεν θα βγάλω την τεστοστερόνι, θυμάστε το πρωί, δεύτερο τρίμηνο η, στη διάρκεια τη. Ε, τη ενδομήτρια ζωή. Άρα λοιπόν θα έχω λιγότερα ανδρογόνα, εκείνο το πικ που είδαμε, άρα μπορεί να κάνω υποσπαδία, γιατί ασφαλώ χρειάζεται τεστοστερόνι ώστε τα ογκώματά μου να γίνουν ανδρικά εξωγεννητικά όργανα, ή μπορεί να έχω κρυψορχία, γιατί χρειάζεται τεστοστερόνι για να κατεβούν οι όρχε, έτσι ο ήακα είναι ορμονοεξαρτόμενο. Κοιτάξτε λοιπόν τέσσερα τελείω διαφορετικά πράγματα. Εδώ είναι μια υπογονιμότητα που μπορεί να τη δει ο ουρολόγο, ο ενδοκρινολόγο, ο γυναικολόγο τα 30. Εδώ είναι ένα καρκίνο του όρχεω που θα δείτε οι ουρολόγοι τη ηλικία που το βλέπετε συνήθω στου νεαρού άντρε. Και εδώ είναι ο υποσπαδία και, και η κρυψορχία που θα του δει κατά τεκμήριο ο παιδοχειουργό. Τέσσερα τελείω διαφορετικά πράγματα που είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μια κακή επίδραση του περιβάλλοντο, ότι ανάλογα με το τι χτυπήθηκε σε ποια ακριβώ περιοχή, μου έβγαλε τέσσερι διαφορετικού τι σημαίνει αυτό στην κλινική πράξη. Ότι αν έχω εγώ μία σοβαρή μορφή testicular dysgenesis σύνδρομο, κακό καριότυπο, κακό περιβάλλον, τότε θα έχω το full blown σύνδρομο. Δηλαδή θα έχω και διαταραχή της περματογέννηση, αλλά θα το πάρω πολύ νωρίτερα χαμπάρι αυτό το πράγμα, από τον υποσπαδή, από την κρυψορχία και βέβαια η πιθανότητα καρκίνου είναι μεγάλη. Ακόμα όμως και να πάω στο άλλο άκρο που να έχω ένα mild TDS, και πολλά από αυτά που βλέπουμε ειδικά Τη α, τις, όπως λέμε σήμερα, ζωοσπερμίες ή βαρύες όταν είναι mild DTS. Και το μόνο που υπάρχει στο φαινότυπο είναι ε, ε, η, η σπερματογένεση, η η πιθανότητα καρκίνου είναι μεγαλύτερη από αυτή του γενικού πληθυσμού. <συσχελόν> Εκεί. Ε, για το πόσο. <συσχελόν> Αυτό, Δημήτρη, λίγο, και αυτή είναι προσωπική, είναι η πρώτη προσωπική ερώτηση και όχι για εκπαιδευτικούς λόγους. Το είχα παρουσιάσει και με πολύ εντυπωσιασμό. Θυμάμαι στο Πόρτο Καρά στο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο πριν πολλά χρόνια. Το 2 ήταν 4 δεν θυμάμαι. Το 2 μάλλον. Λοιπόν. Και μετά δεν είχα τα αρκετά δεδομένα από ένα θεωρητικό πλαίσιο για να πάει προ το evidence base σε όλα του τα σκέλη. Μπορεί να μα πει πού βρισκόμαστε ναι. στην τεκμηρίωση. Οι Σουηδοί, δείτε Αλεξάνδρικ Βέρκμαν στη βιβλιογραφία. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με τα endocrine disruptors. Γιατί αυτά είναι τα συχνά, αυτά είναι πιο σπάνια. Τα ξέρουμε, τι καριοτύπου του βλέπουμε έτσι. Αυτά όμω είναι σπάνια και πολύ δύσκολο να τα δει, δεν μπορεί να τι απομονώσει αυτού του παράγοντε. Εγώ δέχομαι ένα κοκτέιλ τώρα ουσιών και ακτινοβολιών. Έτσι. Έχουν κάνει λοιπόν καλή δουλειά, έχουν δει να ελαττώνεται, σαφέστατο αυτό έβριμα, η συχνότητα, των, η, 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 η παράμετροι του σπέρματος στους Σκανδιναβούς, κυρίω δουλεύουν με το σκανδιναβικό ναυτικό εκεί, έχουν, παίρνουν άτομα που παρουσιάστηκαν στο ναυτικό στη Δανία στο 50, στο 60, στο 70, στο 80. Τώρα. Πέφτει ο αριθμό και η κινητικότητα των σπονατοζαρίων. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι το κράνο τα endocrine disruptors. Ε, δεν είμαι σίγουρο, αλλά γιατί όχι, μπορεί. Αυτό που δεν έχει πέσει ακόμα είναι η γονιμότητα. Δηλαδή το 1950 οι Δανείοι κάναν δύο παιδιά και τώρα κάνουν δύο παιδιά. Με πολύ μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων. Σχεδόν το μισό. Μέσα στα φυσιολογικά. Αλλά είχαν 120 και τώρα έχουν 80. Να το πω έτσι. Κάποιοι λένε ότι θα έρθει και αυτή η ώρα. Αν λίγο ακόμα χειροτερεύσουν τα πράγματα, τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στοιχείο. Ένα δεύτερο, κύριε Χατζηχρίστου είναι ότι είναι πολύ καλό μεθοδολογικά. Δηλαδή να θυμάται ο γυναικολόγο, το λέω έτσι τώρα, ότι αζωοσπερμία δεν σημαίνει μόνο. Ε, «Δεν μπορώ να κάνω παιδί αν δεν βρήκαμε ένα σπαιρματοζωάριο στην ΤΕΖΕ και σου κάναμε», ε, μπορεί να σημαίνει και αυτό. Έτσι. Και τι να το κάνω εγώ να, να το κάνω το παιδί και να πεθάνω μετά από τρία χρόνια που σε μείνουμε, Έτσι. Άρα είναι, είναι και διδακτικό, αλλά υπάρχουν και, και δεδομένα που... Αλλά ακόμα δηλαδή είναι λίγα τα δεδομένα, αλλά σαν μοντέλο είναι πολύ ωραίο. Εγώ είχα τυπωσιασθεί και σας λέω, το έχω πει επανειλημμένα, μετά άρχισα λίγο να τα μαζεύω. Ναι. Φανταστείτε τη μελέτη που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να πάρω σήμερα ένα τεράστιο. Ιδιαίτερα δράσιο. για τον υποσπαδία ναι. και για τον καρκίνο. Έτσι. Αυτά τα δύο ήταν που ο σουρολόγο λίγο. Ναι. Βέβαια, σίγουρα παραδέχεστε ότι ο καρκίνο έχει στη βάση του ε, γενετική και περιβάλλον. Όπω όλοι οι καρκίνοι. Και βέβαια, το χρονικό διάστημα που περνάω στην κοιλιά τη μητέρα μου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Αυτό που λέμε Fetal Origin of adult Disease. Δηλαδή, μπορεί να πάθω κάτι στην κοιλιά τη μάνα μου, να μην μου βγει ω νεογνώ και να μου βγει 20 χρόνια αργότερα, 30 χρόνια αργότερα, να έχει δηλαδή ένα ε, Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτέ οι μελέτε. Δηλαδή, θέλει αυτό που σα είπα. Στον να υποσπαδία αφήσουμε. θα ήταν ενδιαφέρον να πάρει. Ναι. Γιατί ναι. μπορεί ναι. να βρει μια μεγάλη ομάδα ναι. ανδρών που είχαν υποσπαθεί και είχαν χειρουργηθεί και να δει τη γονιμότητά του σε σχέση με control group. Δείτε τον για endocrine disruptor και τον το πάρει έτσι το γιόρμα το πάρει για κρυψορχία. Κυρίως έχουν τις καλύτερες μελέτες. Κύριε Σοκύλη, αλλά είπαμε ότι δεν είναι το πιο συχνό αίτιο ο γονιμότητος. Γενετικός έλεγχος. Πόση ώρα έχουμε? Ακόμα να πούμε 10 λεπτά. Ωραία, μην κουραστούμε πολύ. Καριότυπος, δεν το συζητώ. Όχι καριότυπος όλου. Πότε θα δίνατε καριότυπο. Θυμηθείτε πάντα εκείνο το σχήμα που σας έδειξα. Άνδρας όχι σπέρμα. Άνδρας ίσον ιστορικό, κλινικό, αυτά, τα 4-5 πραγματάκια. Πείτε μου κάτι από το ιστορικό που θα σα πάει σε κλαϊντεφέρτερ. αυτό δεν είναι ιστορικό. αυτό είναι κλινική εικόνα. Στο μικρόφωνο, λίγο παρακαλώ. κλινική εξέταση ενδεχομένω γυναικομαστία, οσματότητα. Πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή υπογονιμότητα. Πρωτοπαθή θα περιμένουμε, στο κλαϊντεφέρτερ. Κλινική εικόνα, πείτε μου κάτι. Ακούσατε πριν. Όρχη, μικρή, μικρή ναι. έτσι. πάμε στα εργαστηριακά ψηλή FSH, εκεί θα δώσω καριότυπο όχι σε όλες τις αζωοσπερμίες έτσι, προφανώς YQ μικροελήψεις Α το δούμε αυτό το πράγμα, αυτό είναι το Y το χρωμόσωμα έχει δύο σκέλη, το βραχή YP, εκεί είναι και το SRY και εδώ το μακρύ, το YQ τα AZFA AZFB AZFC δεν είναι τρία γονίδια, αλλά είναι τρεις ομάδες γονιδίων. Είναι μεγάλες περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλες που να τις δω στον καριότυπο. Στον καριότυπο φαίνεται ότι ο άνδρας μου έχει το Y, έχει 46 έχει ψή. Απλώς όταν κάνω PCR βλέπω ότι αυτές οι περιοχές με όλα αυτά τα γονίδια και αυτά τα γονίδια είναι γονίδια σπερματογένεσης, Γι' αυτό η φύση τα βάλε στο Y, δεν τα βάλε άλλο χρωμόσωμα, είναι το μοναδικό που δεν έχει η γυναίκα, έτσι. Αν λοιπόν λείπουν αυτά, έχω πολύ μεγάλη πιθανότητα ε, υπογονιμότητας. Αν μου λείπει το AZF-A ή το AZF-B, το ακούσατε πριν, η πιθανότητα να έχω αζωοσπερμία είναι 100%. Ως τώρα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα περιστατικό με έλλειψη A και B που να είχε έστω και ένα σπερματοζωάριο στην Micro ή ό,τι αλλού θέλετε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να κάνω τίποτα παραπάνω. Αν όμως έχω έλλειψη στο AZF-C, Έχω... Αζωοσπερμικό θα είναι κατά πάση πιθανότητα ο άνδρα. Μπορεί να είναι και βαρύ αότα. Σίγουρα δεν δείτε καλή σπερματογέννηση. Για σπερματοζουάρια μιλάτε. Όχι για γεννητικά κύτταρα. Για σπερματοζουάρια, ναι, ναι. Για σπερματοζουάρια. Τι Άρα λοιπόν, ε, μπορεί να δείτε κάποια σπερματοζουάρια. Συνήθω η εικόνα είναι βαρύ αότα ή αζωοσπερμία. Αλλά στο IGFC έχετε κάποιε πιθανότητε να, ε, να, βρείτε σπερματοζουάρια όταν κάνετε ε, micro -tests. Σε μια δική μα είναι περίπου 3% μια τέτοια πιθανότητα. Κυστική ίνωση, τα είπαμε νομίζω σε ένα βαθμό, αποφρακτική αζωοσπερμία. Αν έχω χρόνια παγκρεατίτιδα, δηλαδή άλλα κομπόνε τη κυστική ίνωση, δεν το συζητώ, ξεκινάμε από την ψηλάφιση. Νομίζω ότι ο δρόμο είναι προ τα εδώ, γενετικό. Για πολύ καιρό βαδίζαμε εμπειρικά στην ανδρολογία, έτσι μακάρι αυτό το 15-20%, 30% που λέμε σε μερικές σειρές που είναι άγνωση αιτιολογίας, να πούμε ότι είναι γενετικής κάποια στιγμή. Ψάχνονται συνέχεια γονίδια, έλεγχοι ολόκληρου του γονιδιώματος. Δεν είναι πολύ καλά τα νέα. Δηλαδή, δεν, έχω, δεν, δεν, περιμένουμε να βρούμε ένα γονίδιο που θα είναι το γονίδιο της ανδρικής υπογονιμότητας, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να τσιμπάμε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια από αυτό το 30%. Ήδη τα YQ μας τσίμπησαν ένα 3% που λέμε ότι δεν είναι ιδιοπαθή η υπογονιμότητα, αλλά είναι έλλειψη YQAZFA, για παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν έχω και ξέρω και πώ μεταδίδεται, δεν ξέρω και όλο. Ε, Βιοψίε, ανοιχτή FNA. Mm. Τα ξέρετε καλύτερα. Οι ενδοκρονολόγοι δεν θέλουν να τι βλέπουν αυτέ οι εικόνε. Και αν κάπου όλα αυτά ήθελα να τα βάλω λίγο σε μία σειρά, τα είπαμε. Αζοσπερμία, FSH ψηλή, ε, άδειο όσχεο με, με τις εξετάσεις που έχω, πηγαίνω σε διαγνώσεις όπως κρυψορχία ή εκτοπία ή ανορχία, αν δεν απαντάει καθόλου όρχης, ε, αν είναι μικρή σκληρή όρχης, ακούσατε τον κύριο Χατζηχρήστο, πηγαίνω προς κλαϊνεφέρτερ, αντίθετα κάτω χαμηλή FSH με μικρούς μαλακούς όρχης, ε, πηγαίνω προς κάλμαν και κάνω αυτά που είπαμε το πρωί και στα ενδιάμεσα Σκέφτομαι ε, τις αποφράξεις, δηλαδή με καλές γοναδοτροπίνες και με σχετικά καλό όγκο όρχιον. Ε, όλα αυτά τα έχετε και ηλεκτρονικά. Την ανδρική προσέγγιση, μια, μια μικρή μυρωδιά από το τι θα πούμε αύριο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ορμονική ε, πρόκληση της περματογένεσης αποδίδει πλήρως. πλήρως. Αν έχετε σύνδρομο κάλμαν θα δώσετε γοναδοτροπίνες. Αυτό λείπει. Αν έχετε προλακτίνωμα, θα δώσετε αγωνιστή ντοπαμίνη, θα, θα αποκαταστηθούν οι γοναδοτροπίνες, θα, ανε, θα πέσει η προλακτίνη. Και αν έχετε διαταραχέ του θηριοειδού, θα θεραπεύσετε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το κακό, ότι είναι σπάνια. Θυμηθείτε στην αζωοσπερμία, είναι 1 με 2%. Στο σύνολο τη υπογονιμότητα είναι 5%. Αν βάλω και τι βαριέ όταν μέσα αλλά έστω ένα 5% έχετε αιτιολογική θεραπεία και μπορείτε να γλιτώσετε ένα σωρό άλλα πράγματα και να κάνει και το επόμενο παιδί του και να είναι καλά και από άποψη γενικότερη υγεία. Έχουμε τι προσεγγίσεις τη προσανατολισμένε, λίμωξη, αντιβιωτικά, κυρσοκύλη, χειρουργική επέμβαση. Πότε, πολύ μακρά συζήτηση, και δεν ξέρω κατά πόσο κάνετε μικροχειρουργικέ ή πηγαίνουμε στο ίξη ούτω ή άλλω. Και τέλο και το κομμάτι τη ιδιοπαθού υπογονιμότητα. Και αυτό από μόνο του είναι μια άλλη συζήτηση. Ε, πράγματα τα οποία τα έβαλα εδώ, πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει κανείς. Νομίζω να τελειώσουμε εδώ. Μακάρι να βρεθούμε σε εκείνη την φάση όπου θα μπορέσω εγώ να πάρω ένα σπερματογόνιο. Έτσι, να έχω μόνο σπερματογόνια και να μπορέσω in vitro να το εξελίξω σε όρημη σπερματίδα ή σε σπερματοζουάριο και να το χρησιμοποιήσω. Αλλά ακόμα είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Τεκμηρίωση της αζωοσπερμία λοιπόν. Η τεκμηρίωση τη διάγνωση απαιτεί δύο τουλάχιστον σπερμοδιαγράμματα. Θυμάστε αυτό που σα έδειξα με τον πατέρα των τριών παιδιών, Πώ μπορεί κανεί να την πατήσει. Αρκετά συχνή διαταραχή, 1% του γενικού πληθυσμού, 15% αυτών που έρχονται στο γραφείο σα. Μεγάλο φάσμα αιτιών. Άρα η πρώτη δουλειά σα είναι να βρείτε την αιτία ακρογωνιαίο λίθο η αιτία, γιατί είναι τελείω διαφορετικό να έχω Κάλμαν Κλαϊνεφέρτερ, απόφραξη κυρσοκύλη ή ό,τι άλλο θέλετε. Γενετικό έλεγχο, όχι μόνο για να δω αν θα βρω σπερματοζωάρια, για να δω και τι θα κληρονομήσω. Έτσι. Τι από αυτά κληρονομείτε και τι όχι, και τι θα έχει το παιδί. Πολύ σημαντικό. Το ήξι ασφαλώ έχει αλλάξει τα πράγματα. Σύγχρονε διαγνωστικέ μέθοδε, αιτιολογική διάγνωση, το λέμε ξανά και ξανά, δεν είναι μόνο να βρω το ε, κατάταξη σε υποομάδες για το καλύτερο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, για να ευχαριστήσω τον κύριο Γουλή ε, αύριο θα πούμε το περιστατικό γιατί είναι να πάρουμε τις βασικές γνώσεις και να κλείσω τις τα δύο θέματα που πραγματεύτηκε τον υποναδισμό και την τεσοστερόνη με τους όρχης να κάνω μια ερώτηση όταν δίνεται τεσοστερόνη τι ενημέρωση πρέπει να κάνετε στον ασθενή σας, ότι τι θα αλλάξει στο σώμα του εκτός από τα θετικά, ότι οι όρχες του θα, θα, θα μικρύνουν, 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 μικρύνουν. Μάλιστα. Πεςτε μου τώρα, υπάρχει κάποιος τρόπος να μην μικρύνουν. Για πέστε μου, ξέρει κανένα. Να δώσουμε κάτι που να μη μικρύνουν. Λέτε, μικρόφωνο είναι, μιλάτε. Μη Μι σηκώνετε χέρια και δευτεία. Τα μου ξυφαίνει. Κλομιφαίνει, κλομιφαίνει. Αναστολέ αρωματά. Μάλιστα. Κύριε Γουλή. Δύσκολο. Καταρχήν, γιατί να φτάσετε εκεί, αυτό είναι το πάρισμα. Έτσι, αν το πάρισμα. Οι bodybuilder, έτσι, δε, αν δείτε του όρχε του, πολύ μικρή. Αν πάρω για μικρό χρονικό διάστημα τεστοστερόνι, θα κατασταλεί η σπερματογέννηση. Αυτή η σειρά που έχω τώρα. Αν πάρω για, μικρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ακούσατε, χρόνια καταστέλω τι γοναδοτροπίνε. Ασφαλώ χρειάζονται γοναδοτροπίνε και τι σπερματογέννηση, θα μικρύουν οι όρχε μου. Ευτυχώ αντιστρεπτά. Έτσι. Δεν έχουν βλάβει οι όρχε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι παίρνουν. Για αισθητικού λόγου. Ναι. ότι Εντάξει, μίκριναν οι όρχε. Τώρα όλα αυτά, αλλά οι μου. Το τι έχει δοκιμαστεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Χωριακή γονοδοτροπίνη, αυτή η απάντησή μου θα ήταν όχι. Αλλά δεν έχω κάτι που θα <σχωριακή> μου κρατήσει <σχωριακή> το μέγεθο των έργων εγώ. Θα ανεβάσει λίγο την FSH και την LH, αλλά θα, θα κατασταλεί θα κατασταλεί σπερματογέννηση, Θα μικρύνουν οι όρκε. Είπαμε, 70% του όγκου είναι σπερματοζωάρι.